Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ορίσατε. Είναι Δευτέρα, 23 Απριλίου και σήμερα η μισή Ελλάδα σχεδόν γιορτάζει. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους Γεώργηδες και τις Γεωργίες χρόνια πολλά και φυσικά να ευχηθούμε και εδώ στο δικό μας Γιώργο, τον εκλεκτό συνάδελφο και τον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Μιχαηλίδη, τον οποίο καλωσορίζω στο στούντιο, στο διευθυντή του ελεύθεροστύπος.gr, που είναι εδώ μαζί μας. Χρόνια σου πολλά λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε, Γιώργο, όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πριν απ' όλα όμως, πάμε να πάρουμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας, όπως αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η απάντησή μας στις νέες ύβρις της σημερινής ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν εκβιάζει τη δημοκρατία. Συνεχίζουν την απαράδεκτη επιχείρηση φήμωσης επειδή δεν αντέχουν τη δημοσιογραφική κριτική. Ούτε να κουμπάτε αυτήν την εφημερίδα. Εφημερίδα Έθνος, εμφύλιος για Airbnb, καυγάδες στις πολυκατοικίες για την αξιοποίηση των διαμερισμάτων. Τροποποιούν τους κανονισμούς και προχωρούν σε απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και εξώσεων. Τι προβλέπει ο νόμος, πώς θα προστατέψετε τα συμφέροντά σας, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Ελεύθερος τύπος, ο Ερντογάν παζαρεύει και προκαλεί με ανταλλαγή στρατιωτικών. Σύνταξη από τα 60 με αιτήσεις Express. Εφημερίδα Εστία, σόου Τσίπρα στην Πνίκα με προσωπικό κονφερανσιέ. Στο βήμα που ομίλησαν ο Περικλής και ο Κολοκοτρώνης, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, αποστομωτική απάντηση της Αθήνας στην πρόταση του Ταγί Περντογάν, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Προκόπης Παυλόπουλος, αδιανόητη κίνηση, πρωθυπουργός, απορριπταίη ανταλλαγή, πολιτικό φάουλ από Νέα Δημοκρατία. Κόντρα νιούς, καταιγιστικές εξελίξεις στο γιγαντιό σκάνδαλο Νοβάρτης. Μαύροι λογαριασμοί συνεργατών πολιτικών αποκαλύφθηκαν από το FBI. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων διαφθοράς, όλα τα αρχεία από τους υπολογιστές του πολυεθνικού φαρμακευτικού κολοσσού. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, ο χάρτης διαχείρισης κόκκινων δανείων 19 δις ευρώ. Ποιες διευθετήσεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχουν κλειδώσει οι τράπεζες. Και τέλος, εφημερίδα Τα Νέα, ομός εκβιασμός. Ο Ερντογάν ζητεί τους 8 για να δώσει τους 2. Τουλάχιστον 6 μήνες οι Έλληνες στρατιωτικοί στις φυλακές της Αδριανούπολης. Σκοτσέζει κοντούζα από την Άγκυρα, συνεδριάζει άμεσα το Κισαία. Όλο το παρασκήνιο με τα γαλλικά μυστήρια για τις φρεγάτες και τον εξοπλιστικό πυρετό. Λοιπόν, είδαμε, Γιώργο, και κυρίες και κύριοι, και στα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου ότι πρωταγωνιστούν τα όσα είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχουμε συνέχεια να δούμε και άλλες προκλητικές δηλώσεις που έρχονται από το σύμβουλο του Προέδρου της Τουρκίας, από τον κύριο Μπουλούτ. Όμως, πάμε να ξεκινήσουμε από όσα είπε ο κύριος Ερντογάν στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση, σε κρατική τηλεόραση, μεταδόθηκε μάλιστα από όλα τα μέσα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε. Oturalım masaya. Yani bu işleri artık bir kenara koyalım. Yani yok bilmem şu kadar ölçü, bu kadar ölçü falan. Ya bu deniz be, işte hava be işte. Buradan uçaklar, gemiler rahatlıkla gelsin, geçsin. Herhangi bir fiili müdahale olmadıktan sonra niçin şu güzelim barışı gölgeliyoruz, lekeliyoruz? Dolayısıyla bu sınır ihlalinin kaldırılması için bunlarla ilgili bu gündemi masaya getirebilmek için siz devletimize darbe yapan bu kişileri bize iade edeceksiniz. Biz de bunun üzerinde yargıda gerekli adımları atarız dedik. Λοιπόν, είδαμε ότι ζήτησε ευθέως την ανταλλαγή των 2 Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι κατέφυγαν στη χώρα μας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού. Πολλοί όμως έκαναν λόγο για έναν περισσότερο ήπιο λόγο από πλευράς του. Και αναρωτιέμαι, Γιώργο, αν πράγματι είναι ήπιος ο λόγος ή αν είναι ο τόνος του ήπιος για να προωθήσει τις πάγιες θέσεις του με ένα πιο ευγενικό τρόπο προκειμένου να εισακουστούν. Τι θεωρείς εσύ ότι. Θα μου επιτρέψεις να μην έχω καμία αισιοδοξία για όλα όσα είπε ο Ερντογάν. Γιατί πολλοί το χαρακτήρισαν διαλλακτικό, έτσι. Σωστά. Διότι. Αστοχία, νομίζω. Η πρώτη γεύση που πήραμε και αυτό που δημοσίευσαν εξ αρχής τα ιντερνετικά μέσα είχε να κάνει με την επίθεση φιλίας ουσιαστικά που εξαπέλυσε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι το Αιγαίο θέλει να είναι μια θάλασσα ειρήνης, δεν θέλουμε να έχουμε αντιγνωμίες και ζητήματα διαμάχης με την Ελλάδα. Ωστόσο, η επίγευση, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και τα όλα όσα απαράδεκτα είπε για τους Έλληνες στρατιωτικούς,
Είναι εντελώς διαφορετική. Θα μην ξεχνάμε ότι όσες φορές έχουν μιλήσει για θάλασσα ειρήνης οι Τούρκοι, εννοούν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο εννοούμε εμείς. Θάλασσα ειρήνης σημαίνει καθίστε να τα βρούμε, να τα μοιράσουμε μεταξύ μας όπως θέλουμε και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Mm-hmm. Όχι ότι... Το είπε κιόλας. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για να βάλουμε πίσω τις διαφορές και να δούμε πού υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Ποιες είναι οι διαφορές? Δεν έχουμε τίποτα διαφορές. Τα ελληνικά εδάφη είναι καθορισμένα από τις διεθνείς συνθήκες. Το διεθνές δίκαιο καθορίζει το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι δύο χώρες στο Αιγαίο. Από εκεί έπειτα αυτό, πρέπει να πούμε, μιας και έρχονται εκλογές, ότι δεν μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία, όχι μόνο για τον Ερντογάν, αλλά και για την οποιαδήποτε αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι οι κεμαλιστές αντιστοίχως διαγωνίζονται για το ποιος θα μας πάρει πίσω τα περισσότερα νησιά. Ενώ έχουμε και την λεγόμενη Γκρίζα Λίκαινα της Τουρκίας, μια γυναίκα η οποία φιλοδοξεί να αποσπάσει μεγάλα ποσοστά στις ερχόμενες εκλογές, η οποία λέει ότι η Ελλάδα έχει καταπατήσει 18 με 20 νησιά. Δηλαδή, όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας είναι ενάντια στην ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Οπότε θα μου επιτρέψει να μην έχω καμία αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία ο Ερντογάν θεωρεί ότι δεν έχουμε λύσει. Τώρα, όσον αφορά τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, μας δείχνει ξεκάθαρα και δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη ότι αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη με όρους πολιτικής ισχύως. Από τη στιγμή που ο ίδιος έχει την δυνατότητα να επιβληθεί στη δική του δικαιοσύνη, πιστεύει ότι ένας Τσίπρας, ο οποίος τον χαρακτήρισε και δυναμικό, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο. Εδώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει στη φαρέτρα του, πάντα σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, όλα όσα του είχε πει ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, πάντα σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, πώς θα του επιστρέψει τους 8 Έλληνες στρατιωτικούς. Ναι, είχε πει ότι το είχε υποσχεθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχαν εδώ, στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο αυτό ισχύει. Δεν ξέρουμε ούτε κατά πόσο ισχύει, αλλά γιατί για να λέμε και το στρατιωτικό. Πολλά fake news μας έρχονται από την γείτονα και το ξέρουμε πολύ καλά και από τα πιο επίσημα χείλη και από Τούρκους αξιωματούχους. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα φαίνεται ότι περιπλέκεται, Γιώργο, γιατί. Από τη στιγμή που ο Τούρκος Πρόεδρος θέτει θέμα ανταλλαγής των δύο με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η στρατηγική που πρέπει να αναπτύξει η Ελλάδα σε δεύτερο στάδιο, δεδομένου ότι έχουμε πλέον την αδιαλαξία του Τούρκου Προέδρου να το δει μέσω της δικαστικής και της νόμιμης οδού το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπάρχει περιθώριο λιγμών από πλευράς μας, ή είμαστε μπροστά στις τελεσμένα και απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι, νομίζω η μέχρι τώρα αποφάση της δικαιοσύνης και η αιτιολογία των αποφάσεων δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα περιθώριο λιγμών. Εάν φυσικά θέλει να θεωρείται η ίδια, να θεωρεί τον εαυτό της η χώρα μας ένα κράτος δικαίου που σέβεται τις δυτικές αξίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προβούμε σε μια τέτοια κίνηση, όσο και αν καταλαβαίνουμε τον πόνο των Ελλήνων που έχουν τα παιδιά τους, των δύο οικογενειών που έχουν τα παιδιά τους στην Τουρκία, δεν μπορούμε να προβούμε σε μια τέτοια κίνηση, διότι καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου που υπάρχει στη χώρα μας. Στην Ελλάδα έχουμε την έννοια του δικαίου. Στην Τουρκία έχουν την έννοια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και το Μέγαρο Μαξίμου το διεμήνησε το συγκεκριμένο ζήτημα με τους πλέον αυστηρούς τόνους. Καταδικαστέα και απορριπταία, δήλωσε το Μέγαρο Μαξίμου, είναι κάθε πρόταση που αφορά σε συμψηφισμό των δύο υποθέσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η νεότερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, ο οποίος επισκέφτηκε την πτέρυγα μάχης 114, εκεί που υπηρετούσε ο άτυχος σμιναγός, ο οποίος έχασε τη ζωή του, υπερπίστεως και πατρίδα στις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, Γιώργο. Είναι πολύ σωστά το αναφέρεις και η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει και τον συμβολισμό της. Διότι μην ξεχνάμε ότι, αν μπορούμε να πούμε ότι η κορονίδα των ενόπλων δυνάμεων, η οποία βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα, είναι η αεροπορία, πρέπει να τη στηρίξουμε και εμπράκτως, όχι μόνο με λόγια και ευχολόγια. Από εκεί έπειτα όμως, τώρα για να επανέλθω λίγο στον Ερντογάν, πρέπει να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας το εξής, ότι ο Ερντογάν τώρα θα τον ακούσουμε από εδώ και ύστερα, δηλαδή στους επόμενους σχεδόν δύο μήνες, μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, στις 24 Ιουνίου συγκεκριμένα, λιγότερο σχεδόν από δύο μήνες, ότι ο Ερντογάν θα προβεί σε πολλές και αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Και αυτό διότι θα θέλει να ανακοινήσει τα αισθήματα πολλών πληθυσμιακών ομάδων και εκλογικών στόχων. Ξέρεις όμως, η δίσταση απόψη κατά πόσο θα έχει ένα διχαστικό λόγο, ένα περισσότερο ήπιο τόνο, προκειμένου να προσελκύσει και το ακροατήριο το πιο μετριοπαθές στη χώρα του. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα προβεί σε κορώνες εθνικιστικές, σε όξυνση ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή ενδεχομένως να κάνει μια στροφή, προκειμένου, όπως είπαμε, να πάρει και το άλλο ακροατήριο που δεν αφορά τους εθνικιστές ή, εν πάση περιπτώσει, το πεδίο των πολιτών που δεν έχουν τόσο γνώσεις ή δεν είναι αυτό που λέμε
η πιο μορφωμένη πτέρυγα εντός αγωγικών της τουρκικής κοινωνίας. Θα μου επιτρέψεις να στρέψω το βλέμμα μου περισσότερο στα θέματα της οικονομίας και στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας. Ναι. Ο Ερντογάν έχει δείξει στο εθνικιστικό κοινό της Τουρκίας και με την σύμπραξη που έχει κάνει με τον Μπαχτσελή, ότι, αλλά και με το πώς έχει χειριστεί τα θέματα με την Ελλάδα, αλλά και με το Κουρδιστάν, στο Αφρίν, στη Συρία και πάει λέγοντας, ότι τους έχει μαζί του. Οπότε είναι σε ένα βαθμό σίγουρος ότι αυτοί δεν θα εναντιωθούν. Από τη στιγμή κιόλας που οι ίδιοι βρίσκονται κατακερματισμένοι, διότι να θυμίσουμε ότι η λεγόμενη γκρίζα λίκαινα που ανέφερα προηγουμένως, ναι, είναι ένα παρακλάδι το οποίο αποκόπηκε από τους εθνικιστές, από τους γκρίζους λύκους, όταν οι ίδιοι έκαναν τη σύμπραξη με τον Ερντογάν. Τώρα λοιπόν ο Ερντογάν, μιας και έρχεται και καλοκαίρι, και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός της, περιμένει περί τα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι βάζοντας το κάδρο. Περιμένει να ανακάμψει κιόλας βάζοντας το μέτωπο του τουρισμού, γιατί είχε αρκετές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια λόγω και των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχε δεχθεί. Βάζοντας στην το κάδρο, σωστά, βάζοντας το κάδρο αυτό και το γεγονός ότι η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται σε μια αυθήνουσα πορεία. Μην ξεχνάμε ότι η τουρκική λίρα με το ευρώ πλέον βρίσκεται σε μια αναλογία 5-1 τους τελευταίους δύο μήνες. Έχει αυξηθεί σχεδόν 20-25%. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν θα προτιμήσει ο ίδιος να παίξει το δυνατό του χαρτί. Διότι μην ξεχνάμε ότι το δυνατό χαρτί μέχρι στιγμής του Ερντογάν και αυτό το οποίο τον παγίωσε στην ηγεσία και στην Τουρκία και του έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία, είχε να κάνει με την οικονομία και όχι τόσο με την εξωτερική πολιτική. Και με τις εθνικιστικές κορώνες. Και έχει και μια σειρά από προβλήματα η τουρκική οικονομία. Δεν είναι μόνο η λίρα η οποία υποτιμάται και κατακριμνίζεται τις τελευταίες ημέρες, και όχι μόνο μέρες. Τον τελευταίο καιρό έχουμε και τα χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα της τουρκικής οικονομίας, καθώς φαίνεται ότι στηρίζεται πλέον το μοντέλο ανάπτυξη της στον υπερδανισμό. Οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο δανεισμό και μάλιστα σε ξένο νόμισμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο δανεισμός έχει καταστεί πιο κοστοβόρος δεδομένου ότι η λίρα καταραίει. Και την ίδια ώρα οι εξαγωγές, στο εμπορικό μάλλον ισοζύγιο, είναι ελλειμματικό. Πράγμα που την κάνει και λιγότερο ανταγωνιστική και εξωστρεφή. Έχει δηλαδή κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να σκάσουν σε ενεθέτω χρόνο και ενδεχομένως να μπει και πάλι πρώτου κινδύνου να μπει σε ένα μνημονιακό πρόγραμμα όπως άλλοτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στην χώρα. Έτσι, μην το αποκλείουμε αυτό από τη στιγμή που όλα αυτά είναι πρώτων πυλών. Εκεί ήθελα να καταλήξω και πολύ σωστά το ανέφερες, ότι ακόμα και αν ο Ερντογάν θα προσπαθήσει και μπορεί να φέρει, λέμε τώρα ένα υποθετικό σενάριο, την τουρκική οικονομία σε μια τουλάχιστον αναπτυξιακή πορεία, έστω και με μικρά ποσοστά αύξησης με το ό,τι βρίσκεται μέχρι στιγμής, υπάρχουν προβλήματα στην τουρκική οικονομία εσωτερικά όσον αφορά την ιδιωτική οικονομία, που όπως είπες εσύ πολύ σωστά, μπορεί να σκάσουν. Ένα, και οι τράπεζες. Ακριβώς. Επειδή είναι μεγάλος ο δανεισμός και επειδή έχουν καταστεί κοστοβόρος ο δανεισμός των τουρκικών επιχειρήσεων, ενδεχομένως να εκτιναχθεί μια βόμβα που αφορά στα κόκκινα δάνεια των τουρκικών τραπεζών και ενδεχομένως στη δεύτερη φάση να αντιμετωπίσει πρόβλημα σύσσωμο το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πόλεμη κατάσταση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Στα νότιο-ανατολικά τη σύνορα έχει τις επιχειρήσεις στο Αφρίν, που σημαίνει ότι η πολεμική της βιομηχανία, διότι παράγει κιόλας η Τουρκία πολεμικό υλικό, βρίσκεται σε κινητικότητα. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες και όλα τα κόστη που έχει ένας πόλεμος από τους μισθούς των στρατιωτικών μέχρι τις απώλειες υλικού που πρέπει να αντικατασταθούν, δημιουργεί ένα περιβάλλον αρνητικό όσον αφορά τόσο τον τουρισμό που είπαμε, όπου θα δυσκολευτούν οι τουρίστες να επισκεφτούν μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο, ακόμα και αν βρίσκεται εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την εμπόλεμη ζώνη, και την ίδια ώρα, όπως πολύ σωστά αναφέραμε, και τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία της Τουρκίας είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει. Γι' αυτό και ο Ερντογάν θα θέλει να στρέψει την προσοχή του εκεί στους επόμενους δύο μήνες. Πάντως, τα ελληνοτουρκικά φαίνεται ότι αποτελούν έτσι πρώτη γραμμή των προεκλογικών εξαγγελιών του Τούρκου Προέδρου. Και στην ίδια γραμμή φαίνεται ότι κινείται και ο σύμβουλός του, αυτός ο γραφικός κατά κάποιους ακραίους, κατά κάποιους άλλους, ο κύριος Μπουλούτ, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε, Γιώργο, είπε ουσιαστικά ότι πράγματι η Τουρκία, οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις μάζεψαν όλες τις σημαίες από τις αμφιλεγόμενες και αμφισβητούμενες, όπως είπε, βραχονισίδες, και μάλιστα εστάλει στην Ελλάδα σχετικό βίντεο. Αντιστοίχως και ο Τούρκος πρόεδρος, στη συνέντευξη στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, αναφέρθηκε εξίσου στο συγκεκριμένο γεγονός και για άλλη μια φορά είπε ότι έγινε το συγκεκριμένο πράγμα, ότι υπεστάλησαν οι ελληνικές σημαίες στις βραχονισίδες. Το ζήτημα είναι όμως ότι
Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της Αθήνας. Δεν έχει τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευθέως για το περιστατικό. Όμως ακούσαμε τον κύριο Κουβέλη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να διαψεύδει ότι εστάλει βίντεο στην ελληνική κυβέρνηση. Τι γίνεται τελικά με αυτό το πράγμα, αυτό το περιστατικό? Είναι fake news? Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα προκειμένου να βγει υπέρ τους όλο αυτό το παιχνίδι της όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Είναι πραγματικότητα και δεν το γνωρίζει η ελληνική πλευρά? Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά από δική της πλευρά? Θα πρέπει να πει ευθέως ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, αν έγινε να το γνωστοποιήσει σε όλους? Ποια είναι η πιο δόκιμη οδός στη δεδομένη περίπτωση, Γιώργο? Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης της Τουρκίας. Ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος. Τα προηγούμενα χρόνια, ποια είναι η διαφορά? Ότι το λεγόμενο κεμαλικό κράτος το οποίο είχε στήσει ο Κεμάλ και είχαμε απέναντί μας όλο τον προηγούμενο αιώνα, ήταν ένα κράτος το οποίο ήταν δυτικόφιλο. Δεν ήταν δυτικού τύπου, αλλά ήταν δυτικόφιλο. Ναι. Που σήμαινε ότι σεβόταν κάποιες αρχές που σεβόντουσαν οι δυτικές χώρες. Αυτό προϋποθέτει ότι η Τουρκία, μάλλον είχε ως αποτέλεσμα την Τουρκία να είναι ένα κράτος το οποίο μπορούσαμε να προβλέψουμε τις κινήσεις του. Τώρα με τον Ερντογάν δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι κάθε καινούριο περιστατικό το οποίο έρχεται, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό, είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Εσύ θεωρείς ότι είναι fake news το συγκεκριμένο? Ακεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι. Ποια είναι η εκτίμησή σου? Εγώ πιστεύω ότι. Μια και το διαψεύδει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν έγινε ποτέ αυτό. Από τη στιγμή που το διαψεύδει η ελληνική πλευρά και έχουμε, αν όχι από διαστόματος του Πρωθυπουργού, αλλά από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Κουβέλη, δήλωση. Δεν βίντεο, ότι... δεν είπε κάτι. Ότι δεν εστάλει βίντεο. Και να σου πω και κάτι. Πόση σημασία έχει να κατεβάσουν μία σημαία από μία βραχονισίδα όταν οι ελληνικές βραχονισίδες είναι αδιαφυσβήτητα ελληνικό έδαφος? Δηλαδή, οι Τούρκοι τα λένε αυτά προκειμένου. Ναι, αλλά άμα πέρασαν τη ρητορική στην πράξη, ενδεχομένως αυτό να γκριζάρει την περιοχή, όπως αντιστοίχως γκρίζαραν τα Ήμια. Εσύ πιστεύεις ότι θα είχαν οι Τούρκοι υλικό και δεν θα το είχαν δημοσιεύσει ήδη? Εγώ σου αντιστρέφω την ερώτηση και εκεί καταλήγω με την εκτίμησή μου, ότι δεν είναι μη θέματα όλα αυτά, διότι οι Τούρκοι θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα έσπευδαν να δημοσιεύσουν ένα υλικό με το οποίο θα κατέβαζαν κάποια οποιαδήποτε ελληνική σημαία. Για να πανηγυρίσουν για το γεγονός. Μπράβο, ή θα μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα στα Ήμια ξεκίνησε πρώτα από τους Τούρκους. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά είχε σηκώσει, ο Έλληνας πολίτης είχε σηκώσει την ελληνική σημαία, αλλά οι Τούρκοι δημοσιοποίησαν το γεγονός που πήγαν και κατέβασαν την ελληνική σημαία από τα Ήμια. Ναι, εσύ φοβάσαι ότι αντιστοίχως μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο, ότι ενδεχομένως να επαναληφθεί μια κρίση στην περιοχή? Έχει αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος? Είναι σωστή ενδεχομένως και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης που δεν βγαίνει να τοποθετηθεί ευθέως για το θέμα? Δεν έχει αποσοβηθεί, αλλά αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως έχει να κάνει με το εξής. Ότι πολύ πιθανόν ο Τούρκος Πρόεδρος να προσπαθήσει να μην οξύνει περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο, ακριβώς διότι θέλει να στρέψει το βλέμμα του αλλού. Από εκεί όμως έχουμε ένα δεδικασμένο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που περίπου σε προεκλογική περίοδο ή κοντά σε προεκλογική περίοδο οι Τούρκοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποια ένταση. Αυτός ο οποίος δημιούργησε την ένταση, θυμόμαστε την Τανσού Τσιλέρ, εξαφανίστηκε από το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή ο Ερντογάν το τελευταίο το οποίο θα ήθελε να κάνει νομίζω είναι να τρίξει η καρέκλα του, διότι για σκέψω ένα περιστατικό όπου γίνεται ένα θερμό επεισόδιο, το απευχόμαστε όλοι φυσικά αυτό, και έρχεται τελικά εις βάρος της Τουρκίας. Ειδικά κιόλας λαμβάνοντας υπόψη το διεθνή παράγοντα, όπου για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομαδικά τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ να βάζουν έστω και λίγο τουλάχιστον στο στόχαστρο την Τουρκία. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο και έχει δείξει στους συμμάχους μας και στους δικούς της συμμάχους ότι αυτή είναι το κακό παιδί και όχι η Ελλάδα. Ναι, πράγματι. Όμως από την άλλη, το να πραγματοποιηθεί ένα περιστατικό σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί αμφισβητούμενες περιοχές, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα του βγει υπέρ προεκλογικά. Θέλω να πω, μπορεί να το πουλήσει, ακόμα και αν αυτό δεν ξεσπάσει σε ένοπλη σύραξη. Κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το θέλει ούτε ο ίδιος ο Ερντογάν. Θα έχει τεράστιο κόστος και πολιτικό, αλλά και πραγματικά οικονομικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδεχομένως να θέλει να το αποσπάσει, προκειμένου να αποπροσανατολίσει και την κοινή γνώμη από άλλα κέρια και φλέγοντα ζητήματα, όπως αυτό του μετόπου στη Συρία, που ναι, μεν καταλήφθηκε η πόλη του Αφρίν, αλλά οι στρατιωτικές επιτυχίες της Τουρκίας στην περιοχή είναι
αμφισβητούμενες από εδώ και στο εξής. Και δεδομένου του γεγονότος ότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχει ένα θέμα πάρα πολύ βασικό με την οικονομία της. Έχει πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά, τα οποία ενδεχομένως να σκάσουν εν ευθέτω χρόνο. Οπότε με αυτό το πλαίσιο μπορεί ενδεχομένως ο Ερντογάν να πουλήσει ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο, προκειμένου να βγει παντοδύναμος στα μάτια των Τούρκων πολιτών. Ξέρεις που θα φαινόταν παντοδύναμος. Θα προσπαθούσε ο Ερντογάν να οξύνει την ένταση με την Ελλάδα, όχι κατά τη δική μου παντάωση, όχι με ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο έχουμε επαναλάβει όχι μόνο εμείς, αλλά και διεθνείς παράγοντες, ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση που επικρατεί στο Αιγαίο, να οξύνει την ένταση με την Ελλάδα με άλλα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το προσφυγικό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στη Μυτιλίνη έχουμε ένταση. Ο Ερντογάν έχει πει πάρα πολλές φορές ότι. Να ανοίξει πάλι τις κάνουλες. Θα ανοίξει τις κάνουλες. Οπότε για σκέψω ένα ενδεχόμενο όπου ο Ερντογάν ανοίγει τις κάνουλες, έρχονται εδώ μυριάδες προσφύγων οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Την ίδια ώρα αποσυμφορούνται τοπικές κοινωνίες στην Τουρκία. Οι Τούρκοι πολίτες βλέπουν ότι ξαφνικά περιοχές που ήταν πνιγμένες στους πρόσφυγες έχουν λιγότερους πρόσφυγες. Οπότε κερδίζει ο Ερντογάν. Και την ίδια ώρα η δική μας ένταση με την Τουρκία οξύνεται. Mm-hmm. Βλέπεις πώς μπορεί να αλλάξει δηλαδή την πλάστιγκα, να φέρει την πλάστιγκα πάλι υπέρ του, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο θερμό επεισόδιο. Και φυσικά έχει στη φαρέτρα του και το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που φαίνεται ότι προσχεδιασμένο, όπως φαίνεται, ότι εξελίσσεται η κατάσταση και με τις εκλογές που προκήρυξε. Ήθελε να έχει ένα δυνατό χαρτί προκειμένου να του βγει και να το προβάλλει ως εκβιασμό σε δεύτερη φάση. Οπότε αυτό νομίζω είναι και η υπόθεση που ενδεχομένως να ανησυχεί περισσότερο και τη χώρα μας, γιατί είναι άγνωστο τι μέλη γενέστη και ποια θα είναι η στάση του Ερντογάν ακόμα και μετά το πέρας της προεκλογικής περίοδου και εφόσον λάβουν χώρα οι εκλογές στην Τουρκία. Ο λόγος που επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο να έχουμε θερμό επεισόδιο με εντολή Ερντογάν. Αν το έχουμε, θα το έχουμε μόνο από κάποιο ατύχημα, κάποιο λάθος ή τέλος πάντων κάποια κακή συγκυρία. Είναι διότι, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, με το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών, ο Ερντογάν ήθελε όλον αυτόν τον καιρό να καταφέρει το εξής, να κρατάει την Ελλάδα μέσα στη γροθιά του. Αυτή τη στιγμή το έχει καταφέρει και η χώρα μας είναι δέσμια του Ερντογάν, όχι για κανένα λόγο, αλλά κρατάει δύο Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων βγαίνει ότι ήταν προσχεδιασμένο, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Βλέποντας ότι και η ελληνική πλευρά δεν του κάνει το χατήρι εντός αγωγικών, να του δώσει όπως θέλει τους 8 Τούρκους αξιωματικούς να εκδοθούν στην χώρα του, ουσιαστικά άρχισε να σκαρφίζεται προφανώς έναν τρόπο για να πιέσει περαιτέρω την κατάσταση, προκειμένου να εκβιάσει, να βρει έναν τρόπο να εκβιάσει την ελληνική πλευρά, προκειμένου να δώσει τους 8. Ακόμα και αν γνωρίζει ότι εδώ λειτουργεί το κράτος δικαίου, ήθελε ακόμα ένα χαρτί να παίξει, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες υπέρ του, έτσι δεν είναι? Όσο καλή πίστη και να έχουμε απέναντι στον Ερντογάν, το γεγονός ότι το χρησιμοποίησε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς σε μία αναφορά για ανταλλαγή, μας δείχνει, αν όχι ότι είναι προσχεδιασμένο, ότι του ήρθε, όπως λέμε, κουτί στα χέρια του προκειμένου. Προσχεδιασμένο, ποια έννοια? Ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουμε πει ότι έχουν επιληθεί σε συνεννόηση μεταξύ των διοικητών των δύο μονάδων. Από τη στιγμή που δεν έγινε έτσι. Για κάποιο λόγο δεν έγινε έτσι? Για να πάρει μια άλλη ρότα στη συνέχεια. Θέλω να πω, δεν είναι τρελό, ούτε θεωρώ συνωμόσια αυτό. Έχει να κάνει με το πώς εξελίχθουν τα πράγματα και πώς τελικά ο ίδιος θα εξελίσσει με τις δηλώσεις του. Και για να πάμε, σωστά, και για να πάμε και λίγο στο επιχειρησιακό κομμάτι, θυμόμαστε τον πρώην αρχηγό για ΕΘΑ, τον κύριο Παραγιουδάκη, ο οποίος είχε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σύλληψη των Ελληνίων στρατιωτικών ακόμα και στο τουρκικό έδαφος, χωρίς να υπάρχει μια πολυπληθέστερη ομάδα να του συλλάβει, διότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί ήταν οπλισμένοι, ήταν πλήρως οργανωμένοι και ήταν σε περιπολία. Πράγμα που δείχνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για να συμβεί κάτι, ένα τέτοιο περιστατικό. Τώρα ο Ερντογάν έρχεται και μας λέει ότι θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αν έχουμε χάσει κάποιες από τις αξίες μας τα τελευταία χρόνια λόγω του μνημονίου, κάτι τέτοιες αξίες είναι σίγουρο ότι δεν τις χάνουμε, διότι παραμένουμε μια δημοκρατική χώρα. Μάλιστα. Γιώργο Μιχαηλίδη, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Χρόνια πολλά και πάλι. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας σε λίγο.
Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τώρα μαζί εδώ με την Ειρήνη Γεωργιλιά, την οποία καλωσορίζω στο στούντιο. Γεια σου, Ειρήνη. Και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πριν απ' όλα όμως, να πούμε ότι συνεδριάζει από ώρα σε ώρα, στη μία ακριβώς, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Θα ανοίξει τις εργασίες της συνεδρίασης με ομιλία που θα απευθύνει ο ίδιος. Οπότε, με το που ξεκινήσει, θα διακόψουμε για να παρακολουθήσουμε τι θα πει και ποιο θα είναι το αντικείμενο της εν λόγω συνεδρίασης. Πάμε όμως τώρα να μεταφερθούμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τη βοήθεια της Ειρήνης και να ξεκινήσουμε, Ειρήνη, με τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στη Μυτιλίνη, που φαίνεται ότι μετατράπηκε σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης. Ναι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης η Μυτιλίνη και συγκεκριμένα η πλατεία Σαφούς. Γενικά, βέβαια, ήρω να πούμε πως το Σαββατοκύριακο ήταν έντονο. Έχουμε στη Μυτιλίνη τα επεισόδια με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είχαμε και εδώ την επίθεση στην γαλλική πρεσβεία του Ρουβίκονα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από την Μυτιλίνη. Είχαμε όντως επεισόδια στην πλατεία Σαφούς. Όλα ξεκίνησαν μετά την καθιερωμένη υποστολή της σημαίας κοντά στην πλατεία. Είχε συγκεντρωθεί λοιπόν πλήθος, περίπου 200 άτομα, όπως αναφέρουν και τα μέσα, μέλη ακροδεξιών ομάδων, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία προκειμένου να επιτεθούν, να πούμε, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί και διαμαρτύρονται για την παραμονή τους στο νησί. Είχανε καταλάβει προηγουμένως την πλατεία η ομάδα των μεταναστών και των προσφύγων. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη συγκεκριμένη πλατεία και διαμαρτύρονται για το καθεστώς κράτησής τους, διότι θέλουν να φύγουν από το νησί. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και έχουμε πει, και σύμφωνα, για να το συνδέσουμε και με τις άλλες ειδήσεις, προημερών είχαμε πει ότι το ΣΤΕ ουσιαστικά ενέκρινε την ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών στο εξής, αλλά αυτό δεν ισχύει για όσους ήδη διαμένουν στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Οπότε γι' αυτό ενδεχομένως και να διαμαρτύρονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, δεν ισχύει το ίδιο καθεστώς για τους ίδιους. Οπότε ζητούν τον απεγκλωβισμό τους ουσιαστικά από το νησί. Ακριβώς. Τώρα, τι έγινε. Είχαμε λοιπόν το πλήθος των προσφύγων στην πλατεία. Είχαμε τα μέλη των. Οι κάτοικοι της Μυτιλίνης. Κάτοικοι όμως που κατευθύνονται από κάποια ακροδεξιά στοιχεία, δεν το κάνουν μόνο τους οι άνθρωποι. Ακριβώς. Τα μέλη κάνουν λόγο για ακροδεξιά στοιχεία, για ομάδα ακροδεξιών. Τέλος πάντων, οι πολίτες πέταξαν μπουκάλια στους πρόσφυγες, επιτέθηκαν. Ανάμεσα στους πολίτες τώρα και στους πρόσφυγες είχαμε και τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να εξομαλύνουν την κατάσταση, διότι κάποια στιγμή στο πλήθος των προσφύγων εξφενδονίστηκε και μία φωτοβολίδα. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Πρόλαβαν και την απομάκρυναν την φωτοβολίδα, αλλά ήταν τεταμένη κατάσταση, επικράτησε ένταση, αναγκάστηκε και η αστυνομία να χρησιμοποιήσει και χημικά, και αστυνομικές δυνάμεις επίσης χρησιμοποίησαν και σπρέι πιπεριού. Και όπως καταλαβαίνουμε, ήταν μια κατάσταση ακριβώς έκριθμη. Θύμιζε πεδίο μάχης η συγκεκριμένη πλατεία στην Μυτιλίνη. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες απαιτούν την εκένωση της πλατείας από την πλευρά τους. Θέλουν να φύγουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τη συγκεκριμένη πλατεία, και από την πλευρά τους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες απαιτούν τον απεγκλωβισμό τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είχαμε τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Και όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, Ειρήνη. Κάτι και έχουμε μια ανησυχία για το αν αυτή η τουριστική περίοδος θα είναι ευίωνη, με το μεταναστευτικό να αποτελεί
και φέτος ένα έτσι ακαθόδες ζήτημα και πρόβλημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εντάξει, δεν αλλά... έχουν άδικο οι κάτοικοι. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τα πυρά μας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για ένα καλύτερο μέλλον ή για να δραπετεύσουν από μια κατάσταση όπου απειλεί το ίδια τους η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα. Βλέπουμε τις σκηνές που εκτελήσονται στη Συρία, βλέπουμε τις χημικές επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα. Οπότε, αν μη τι άλλο, χρειάζεται και μια διαφορετική στάση έναντι αυτών των ανθρώπων που σίγουρα παλεύουν για την ίδια τους τη ζωή. Γι' αυτό έχουν έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Η ροηβεία δεν είναι λύση σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ακόμα και αν δεν για όσους δεν έχουν να κάνουν με πρόσφυγες, ακόμα και με τους μετανάστες. Γιατί πολλοί λένε δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Πολλοί έχουν το κάλυμα του πρόσφυγα και ζουν πολιτικό άσυλο, αλλά είναι ουσιαστικά μετανάστες. Και αυτοί και για κάποιο λόγο έχουν έρθει εδώ. Δεν είναι όλοι ξαφνικά οι εχθροί μας. Για ένα καλύτερο μέλλον έχουν έρθει. Έτσι. Καταλαβαίνουμε κι εμείς με τα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα μας τι κατάσταση βιώνουν. Φανταστείτε αυτοί οι οποίοι έρχονται από χώρες που είναι αποτυχημένα κράτη, failed states. Πόσα οικονομικά προβλήματα παραπάνω έχουν από εμάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα για καλύτερη στάση από την Τουρκία, η οποία εντάξει, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επιχειρεί να πυροδοτήσει την κατάσταση και να εκβιάσει με το να ανοίξει την κάνουλα των μεταναστευτικών ροών, όποτε δεν ικανοποιούνται τα δικά της αιτήματα που ως επιτοπλίστων είναι οικονομικού χαρακτήρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για να κλείσουμε το ζήτημα που αφορά στο μεταναστευτικό ευρύτερα και να πάμε στο άλλο θέμα, Ειρήνη, του Σαββατοκυριακού, που έτσι δημιούργησε αντιδράσεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις από πολιτικούς, από όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης και αναφέρομαι φυσικά στην επίθεση των μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και συγκεκριμένα των μελών του Ρουβίκονα στην πρεσβεία της Γαλλίας με μπογιές. Ναι, σημειώθηκε χτες το απόγευμα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο Ρουβίκονας ανέλαβε την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Γύρω μετά, γύρω στις 6 το απόγευμα, περίπου 15 άτομα πέταξαν κόκκινες μπογιές στην πλευρά της πρεσβείας που βρίσκεται επί της Οδού Ακαδημίας. Η αστυνομία, να πούμε, η Ρόπος προχώρησε και σε μία προσαγωγή. Πρόκειται για την... Η οποία μετατράπηκε σε σύλληψη. Σε σύλληψη μετατράπηκε, ακριβώς. Μιλάμε για έναν 22χρονο, στα χέρια του οποίου βρέθηκαν υπολείμματα από μπογιές και όπως... λέει το ρεπορτάζ, πρόκειται για μέλος του Ρουβίκονα, ο οποίος είχε προσαχθεί σε ενέργειες ομάδες κατά το παρελθόν. Δηλαδή, συγκαταλέγεται μεταξύ των 130 ατόμων που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί πως συμμετέχουν σε δράσεις του Ρουβίκονα. Τώρα, είχαμε τοποθετήσεις, είχαμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Να πούμε καταρχάς ότι ο Ρουβίκονας διευκρίνησε ότι πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη επίθεση διότι αντιδρά στην συμμετοχή της Γαλλίας στις επιθέσεις στη Συρία. Το Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του καταδίκασε τη συγκεκριμένη ενέργεια και ανέφερε χαρακτηριστικά πως ανάλογες απαράδεκτες ενέργειες δεν επηρεάζουν τις σχέσεις φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ούτε τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Και επίσης είχαμε και το Twitter του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος σχολίασε τη συγκεκριμένη επίθεση, είπε συγκεκριμένα έχουμε νέα επίθεση του Ρουβίκονα στη γαλλική πρεσβεία ακριβώς απέναντι στη Βουλή. Η χώρα διασύρεται διεθνώς από μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν θέλει ή ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να συλλάβει μια... Με συγχωρείτε, μία φράξια τάχα αντιεξουσιαστών. Έγινε η πάλι σύλληψη, έφυγαν σαν κύριοι. Έγινε. Έγινε, απλά αυτό προηγήθηκε τη σύλληψη. Φαντάζομαι τουλάχιστον έτσι χρονικά. Ναι. Προηγήθηκε τη σύλληψη η οποία ήρθε λίγο 24 ώρα μετά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίθεση, που όπως είδαμε αποτέλεσε και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ανομία στο επίκεντρο το έχει θέσει και η αξιωματική αντιπολίτευση στο θέμα της ανομίας ευρύτερα στο προσκήνιο. Η αλήθεια είναι πως όποτε γίνεται επίθεση του Ρουβίκονα έχουμε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή του κυρίου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι η κριτική η οποία ασκείται είναι για το αν γίνονται ή όχι συλλήψεις. Τώρα είχαμε σύλληψη. Ελπίζουμε ότι σε αντίστοιχες έκνομες ενέργειες θα υπάρχουν συλλήψεις. Τώρα για το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιεξουσιαστές ή αν είναι, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έκνομες ενέργειες, δηλαδή αν παρανομούν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, ακόμα και μεταξύ διαφορετικών ιδεολογιών τίθεται έτσι σαν debate. Σίγουρα όμως η πραγματικότητα μένει ίδια και είναι μια παράνομη ενέργεια. Λοιπόν, τώρα για να μείνουμε στο έκρηθμο κλίμα.
Γιατί είναι έκριθμο το κλίμα ευρύτερα. Ναι. Πάμε σε κάτι που έχει κυριολεκτικό χαρακτήρα στην έννοια έκριθμο. Έκρηξη λοιπόν σε ATM τράπεζας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Ναι. Άλλη μια φορά. Είχαμε ακόμα άλλη μια έκρηξη στο Μαρούσι. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ξέρουμε ότι η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα γύρω στις 4.30. Προκάλεσε λοιπόν έκρηξη στο μηχάνημα που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεωφόρου Καραγιάννη και Αμαρουσίου. Έγινε τα ξημερώματα και προκλήθηκαν φθορές στο ATM. Τώρα, προανάκριση, διενεργεί η Ελλάδα. Αυτό πλέον έχει γίνει ειρήνη μου κανονικότητα, έτσι. Νομίζω κάθε μέρα βλέπουμε, όχι κάθε μέρα, μία φορά την εβδομάδα, τις δύο εβδομάδες, θα δούμε μία έκρηξη ATM. Και η αλήθεια δεν μας προκάλεσε ότι έκπληξη συγκεκριμένη είδηση, την έχουμε ξαναδιαβάσει. Το θέμα είναι όμως να μην γίνει πράγματι κανονικότητα και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη έτσι, επιφυλακή προκειμένου να συλλαμβάνονται όσοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των απεργιών και συγκεκριμένα τις κινητοποιήσεις που φαίνεται ότι ξεκίνησαν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠΑ ΔΕΗ με αιχμή φυσικά την πόλη των λιγνητικών μονάδων που δρομολογείται μετά και την κατάθεση του σχετικού νομοθεσχεδίου. Έτσι είναι, Ρο. Αντιδρούν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στην πώληση των λιγνητικών μονάδων. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει τις απεργίες, το γνωρίζαμε, το είχαν προαναγγείλει. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα ξεκίνησαν. Αυτή τη στιγμή 5 μονάδες παραμένουν κλειστές. 3 βρίσκονται στην Μακεδονία, 1 στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Μεγαλόπολη και 1 στο Λαύριο. Τώρα, τι αναφέρει, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αναφέρει και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Αδαμίδης, αλλά και ο ΑΔΜΙΕ. Καταρχάς, ο κ. Αδαμίδης διευκρίνησε ότι προβαίνουν στις κινητοποιήσεις προκειμένου να ενημερωθεί ο λαός για όλα όσα συμβαίνουν και διευκρίνησε και διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν θα έχουμε διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της απεργίας. Μάλιστα είπε ότι υπάρχει προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα μπορεί αν γινόταν αυτό τότε και η κοινωνία θα ήταν κατά τους. Θα έστρεφε ο ίδιος ο συνδικαλιστής κατά του την κοινωνία, ενώ τώρα ο στόχος είναι να ταχθεί στο πλευρό του ο Έλληνας πολίτης με τις κινητοποιήσεις τις οποίες προβαίνει, που είναι φυσικά κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Κάτι όμως που είναι δρομολογημένο και αποτελεί δέσμευση και της Ελλάδας έναν των εταίρων της. Πάντως και ο ΑΔΜΙΕ διαβεβαίωσε ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και φυσικά θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να μεταφερθούμε δυστυχώς σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο και αφορά στο θάνατο του επιχειρηματία Ερίκου Διβάνη, της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων Διβάνη. Το όνομα, άλλωστε, το επίθετο του επιχειρηματία μας παραπέμπει στις ξενοδοχειακές μονάδες που διατηρεί η επιχείρηση. Να πούμε καταρχάς ότι απεβίωσε ο Ερίκος Διβάνης σε ηλικία 63 ετών και η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα γύρω στις 6, αν δεν κάνω λάθος, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, στον τόπο όπου μεγάλωσε ο Διβάνης και η οικογένειά του και δραστηριοποιείται κιόλας. Καταρχάς, να πούμε πως η ιστορία των ξενοδοχείων ξεκινά από το 1958. Τότε ο Αριστοτέλης και ο Γιώργος Διβάνης άνοιξαν το πρώτο ξενοδοχείο στα Τρίκαλα, ακολούθησε άλλο ένα στα Μετέωρα, στη Λάρισα. Έπειτα κατέβηκαν στην Αθήνα με ξενοδοχείο στην περιοχή της Ακρόπολης και φυσικά είχαμε και την εξαγορά του Καραβέλ και δραστηριοποιείται και στην Κέρκυρα, διατηρούν και εκεί ξενοδοχείο. Μετά τους τον πατέρα και τον θείο η επιχείρηση πέρασε στον Ερίκο Διβάνη και στα αδέρφια του και μιλάμε για μια επιχείρηση και ξενοδοχεία που για χρόνια ξεχώριζαν και ήταν πρωτοπόρα στον κλάδο τους. Να ευχηθούμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους, το επιχειρηματία και πάμε από το θάνατο του Ερίκου Διβάνη στην κηδεία του 52χρονου επιχειρηματία του Αλέξανδρου Σταματιάδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, να θυμίσουμε, τη Μεγάλη Δευτέρα μετά από ένοπλη ληστεία. Ναι. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η κηδεία εχθές στον τόπο καταγωγής του στην Άνδρο. Στην Άνδρο πραγματοποιήθηκε η κηδεία μετά από 19 ημέρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας
Ο άτυχος επιχειρηματίας έχασε δυστυχώς τη ζωή του, ο Αλέξανδρος Σταματιάδης. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο. Να υπενθυμίσουμε βλέπουμε πλήθος κόσμου, έτσι. Πάρα πολύ ήταν ο κόσμος, ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση ληστών στην οικία του, οι οποίοι τον τραυμάτισαν σοβαρά. Πραγματοποίησε πάρα πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, πολύ ωραίες χειρουργικές επεμβάσεις και πάρα πολύ σοβαρές. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε. Και μια ένοπλη ληστεία που πολιτικοποιήθηκε πάρα πολύ, να πούμε, αποτέλεσε έτσι αιχμή για μια σειρά από κριτικές που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση και φυσικά στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Τόσκα, ο οποίος συνέστησε αυτός και μαζί με την Ελλάδα, συνέστησε τους πολίτες να κάνουν το κοιμούντο όταν κάποιος εισβάλλει στον προσωπικό τους χώρο, προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω δράματα και περαιτέρω έτσι επιδείνωση της κατάστασης με την απειλή, ακόμα και τη φθορά των ιδίων, της σωματικής ακεραιότητας των ιδίων που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είχε προσπαθήσει να μηνθεί. Είχε προσπαθήσει να μηνθεί, αυτό θέλω να πω. Τραγική φιγούρα της όλης υπόθεσης είναι και η σύζυγος του επιχειρηματία, διότι ήταν παρούσα στο συμβάν. Δηλαδή στην προσπάθεια του συζύγου της να αμυνθεί και ήταν ακριβώς παρούσα όταν δυστυχώς οι ληστές τον πυροβόλησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μεταφερθούμε σε κάτι πιο αίσιο, κάτι πιο ευχάριστο. Και αφορά ουσιαστικά στους οπαδούς της ΑΕΚ που πανηγύρισαν τη χθεσινή τους νίκη και τους φέρνει λίγο πιο πριν, μάλλον πιο κοντά, στη νίκη του πρωταθλήματος. Στη νίκη του πρωταθλήματος τους φέρνει πιο κοντά. Έχει γίνει ένας χαμός στα social media. Έχει γίνει, η αλήθεια είναι, διότι οι αναρτήσεις αφορούν αυτό. Είναι πάρα πολλές. Τι έχει γίνει? Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θεωρούν ότι μετά τη χθεσινή τους νίκη επί του Λεβαδιακού έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο όμως οι παουτζίδες, θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και οι υπόλοιποι λένε πως δεν ισχύει, διότι εκκρεμεί ακόμα η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ σχετικά με τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κύριος Σαββίδης είχε εισβάλει με το όπλο στον αγωνιστικό χώρο. Το θυμόμαστε όλοι, τον θυμόμαστε το συγκεκριμένο αγώνα. Δεν έχει βγει λοιπόν απόφαση για το αν εκείνος ο αγώνας ισχύει ή όχι, αν τελικά θα δεχτούν εκείνη τη νίκη του ΠΑΟΚ 1-0 επί της ΑΚ ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο λένε όλοι ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο, μαθηματικά. Στις αθλητικές δικαστικές αίθουσες. Ακριβώς. Η ΕΠΟ δηλαδή. Στην ΕΠΟ. Και αν κάνει κάποιο έφεση, τότε η υπόθεση θα πάει στο διαιτητικό. Πώς περιπλέκεται το ελληνικό πρωτάθλημα, ιδέες. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύπλοκο. Ωστόσο, οι χρήστες. Έστεσαν να πανηγυρίσουν κάποιοι. Έστεσαν να πανηγυρίσουν. Μπορούμε να δούμε και τα Twitter. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι περισσότεροι φίλαθλοι της ομάδας είναι πως πέρασαν τα δύσκολα. Τα δάκρυα τελείωσαν. Βλέπουμε τώρα, άνοιξε τα φτερά σου. Πετάμε. Αναφέρονται στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η ΑΕΚ. Καλά στο ότι κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να εξασφαλίσει να βρίσκεται πολύ κοντά στην υγεία. Ανασυστάθηκε όμως από τις τάχτες της η ΑΕΚ. Να το πούμε αυτό. Το μήνυμα που λαμβάνουμε από τα social media. 5 χρόνια πριν κλαίγαμε, αλλά μείναμε κοντά σου. Μας υποτίμησαν, μας κλέβασαν. Βλέπουμε, υποστηρίζουν πολύ οι φίλαθλοι την ομάδα του. Συγκινήθηκαν, χάρηκαν με την εχθεσινή νίκη. Αλλά να υπενθυμίσουμε πως δεν είμαστε και 100% σίγουροι, διότι όπως είπαμε, έκρεμε και μια απόφαση πως το πρωτάθλημα θα πάει στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να μεταφερθούμε στο Βρετανικό Παλάτι, γιατί έχουμε διάφορες ειδήσεις από εκεί. Καταρχάς, μία είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. Πληροφορίες ότι γεννάει Kate Middleton, Ειρήνη. Ναι, έχει μεταφερθεί ήδη στο μαιευτήριο, σε ιδιωτική κλινική του Λονδίνου, καθώς από ώρα σε ώρα θα φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Δεν γνωρίζουμε το φύλλο. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζουν η Kate και ο William, να μην αποκαλύπτουν το φύλλο του παιδιού τους. Το ίδιο έκαναν και στην περίπτωση του George και το στην περίπτωση του άλλου. Οπότε όλοι περιμένουν να δουν αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Είναι το τρίτο της παιδί. Mm-hmm. Όλοι είναι πανευτυχείς. Πάντα τα μίντια, τα βρετανικά,
ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα της βασιλικής οικογένειας και φυσικά θα έχουμε και την επίσημη εμφάνιση, θυμόμαστε όλοι και στις δύο προηγούμενες γέννες, ότι αμέσως μετά από κάποιες ημέρες ή και την ίδια ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, όπως είχε γίνει στην περίπτωση της Σάρλοτ, η Κέιτ εμφανίζεται πάντα με το Βίλιαμ στο πλευρό της και με το μωρό στην αγκαλιά της. Οπότε οι Βρετανοί αναμένουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε και πώς γιόρτασε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα γενέθλιά της το Σάββατο. Συμπλήρωσε τα 92 της χρόνια και φαντάζομαι οι εκδηλώσεις αυτές ήταν όπως αρμόζουν σε μία έτσι από τις πλέον μακροβιότερες μονάρχες της του κόσμου, έτσι, την Βασίλισσα Ελισάβετ. Και όπως βλέπεις, Ήρο, θα είναι κοντά-κοντά τα γενέθλια με τον νέο εγγόνι της Ελισάβετ. Πράγματι, ναι. Έκλεισε λοιπόν τα 92 και δεν παρέστηκε όλα χρόνια. Δεν παρέστηκε. Λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης. Λόγω, διότι από όρος ώρα την περίμεναν τότε να γεννήσει, οπότε δεν παρέστηκε βέβαια. Να πούμε ότι τα φλάς άστραψαν όταν όλοι είδαν την Μέγαν Μάρκελ. Φυσικά επειδή σε λίγες ημέρες έχουμε και τον γάμο στις 19 Μαΐου, αλλά και επειδή γενικά ήταν πολύ λαμπερή εμφάνισή της, πολύ σίκο που σχολιάστηκε από τα βρετανικά μέσα και όχι μόνο, έκλεψε την παράσταση, όπως επίσης την παράσταση έκλεψαν και οι λαμπεροί καλεσμένοι. Εδώ βλέπουμε τώρα και την Μέγαν, δηλαδή ήταν ένα pop party, αν σκεφτεί κανείς ότι τραγούδησε η Κάλι Μινόγκ, ο Τόμ Τζόνς, κανονική συναυλία προς τιμήν της Βασίλισσας. Και κατά κάποιο τρόπο έτσι αλλάζει και το σύνηθες της βασιλικής οικογένειας να γιορτάζει τα γενέθλια της Βασίλισσας σε πιο ιδιωτικούς χώρους. Αυτό βλέπουμε... είναι κόντρα στο πρωτόκολλο, Ειρήνη. Το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς κόντρα στο πρωτόκολλο. Κάτι διαφορετικό από το σίγουρα. Ρεπορτάζ, αλλά είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Δεν μας έχει συνηθίσει σε μια τόσο, σε ένα τόσο λαμπερό pop-party Βασίλισσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Μάλλον αυτό συμβαίνει, γιατί είναι ένα άκρος εντυπωσιακό event που σίγουρα έκλεψε την παράσταση και τις εντυπώσεις. Λοιπόν, Ειρήνη Γεωργιλία, σε ευχαριστούμε θερμά για το πλήρες ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μία ακόμα σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς μαθητές, απλοί μαθητές και νεαροί στην ηλικία μπορούν να δώσουν όθηση και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην 12η Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Αθήνας, Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων που πραγματοποιήθηκε στο Mall Athens, με τη συμμετοχή πάνω από 1.000 μαθητών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης βραβεύτηκαν 3 καινοτόμες μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις, αλλά περισσότερα πάμε να δούμε στο σχετικό βίντεο που επιμελήθηκε η Ειρήνη Γεωργιλέα.
Ναι, στην επιχειρηματικότητα είπαν δεκάδες μαθητές που παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην μαθητική εμπορική έκθεση που διοργανώθηκε για 12η χρονιά από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί δίνει στα παιδιά πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ελπίδα για το μέλλον τους και τα προετοιμάζει για την αγορά εργασίας. Το σχολείο δεν είναι μόνο διαγωνίσματα και θεωρητικά μαθήματα, είναι και πράξη. Αυτό το πρόγραμμα είναι βιωματικό. Τα παιδιά έχουν πολύ έξυπνες ιδέες και όταν τους δίνει κάποιος το κίνητρο και την καθοδήγηση, κάνουν πραγματικά θαύματα. Την εμπορική έκθεση επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους μικρούς επιχειρηματίες. Η Κριτική Επιτροπή του Σωματείου ανέδειξε τις τρεις καλύτερες μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις της εμπορικής έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Mall Athens. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το πιο καινοτόμο προϊόν. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝ. Έτοιμοι! Είναι το WOWN από το Κολέγιο Ψηφιακού. Το προϊόν μας λέγεται WARN, Watch Ahead, React Now, και είναι ένα σύστημα οδικής ασφάλειας, το οποίο εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πεζών και οδηγών και υποβοηθάται στην ουσία μέσα από ένα σύμπλεγμα θερμικών καμερών, το οποίο ανιχνεύει είτε την κίνηση πεζού είτε οδηγού και στέλνει τις κατάλληλες επισημάνσεις στον καθένα. Την διάκριση για το καλύτερο περίπτερο της έκθεσης απέσπασε η μαθητική εταιρεία Όμηρος Ριχνοφως στον πολιτισμό από το Επάλας Προπύργου. Η ιδέα των μαθητών δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να επισκεφτούν τα μουσεία και να γνωρίσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια επιπλέον αξία στη ζωή, κάτι το οποίο ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη σήμερον ημέρα. Δεν δημιουργήσαμε απλά ένα προϊόν για να πωλείται στην αγορά έτσι. Για την εμπορική έκθεση της Αθήνας 2018, η καλύτερη εταιρεία είναι από τα εκπαιδευτήρια Μπουγάρ, η Χέλμετ. Έχουμε κατασκευάσει ένα kit το οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε κάθε κράνος και σε κάθε μηχανή. Με πολύ απλά λόγια, δηλαδή, αν ο αναβάτης δεν φοράει το κράνος του, η μηχανή δεν θα μπορεί να ξεκινήσει. Εφόσον ο αναβάτης φοράει το κράνος του, η μηχανή θα μπορεί να ξεκινήσει. Εφαρμογές για κινητά, οικολογικές συσκευές, πρωτότυπα είδη δώρων και διατροφικές εκπλήξεις ήταν μερικά από όλα όσα παρουσίασαν οι μαθητές. Τα social media για τους νέους δεν αποτελούν μόνο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εμείς δημιουργήσαμε μια σελίδα στο Instagram η οποία ονομάζεται Nanify Me ASAP. Σκοπός μας ποιος είναι? Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια άμεση, γρήγορη και ασφαλή βοήθεια σε οικογένειες που έχουν άμεση ανάγκη από άτομα εμπιστοσύνης για τη φροντίδα των παιδιών τους. Οπότε στην ουσία αποτελούμε τις λεγόμενες δαντάδες. Αν υπάρχουν single parents, αν οι οικογένειες υπάρχουν με προβλήματα οικονομικά, θέλουμε να τους βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Δηλαδή έχουμε μια τιμή που είναι 4 ευρώ την ώρα, αλλά αν είναι για παραπάνω από 6 ώρες ή αν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, θέλουμε να το βοηθήσουμε, επειδή θέλουμε αυτές οι οικογένειες που έχουν τέτοιο πρόβλημα να έχουν και αυτή τη λύση της δαντάς, απλά να μην έχουν τόσα έξοδα. Επόμενος σταθμός είναι η εμπορική έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα παρουσιάζουν τα προϊόντα τους οι μαθητές σχολείων της Βορείου Ελλάδας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο στον πανελλαδικό τελικό διαγωνισμό θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον πανευρωπαϊκό τελικό. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και θα μείνουμε στο πεδίο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αυτό που αποκαλούμε άλλοτε καινοτόμο, εξωστρεφή, εν πάση περιπτώσει υγιή επιχειρηματικότητα, και κυρίως πάμε να δούμε ποιες είναι οι υγιείς προϋποθέσεις προκειμένου να ανθίσει και η υγιής επιχειρηματικότητα. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον Δημήτρη Τσίγκο, τον ιδρυτή και CEO της StarTech Ventures, μέσω Skype, τον οποίο καλωσορίζω. Γεια σας, κύριε Τσίγκο. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είσαστε. Για να δούμε λίγο μαζί, κύριε Τσίγκο, τα όσα δρομολογούνται σε πεδίο χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων. Έχει ήδη συσταθεί ένα ταμείο, το λεγόμενο Equifund, το οποίο έχει προξενήσει έντονο ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται, τρεις startup θα κάνουν ποδαρικό στο εν λόγω ταμείο, το οποίο αποσκοπεί πρωτίστως στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Σαφέστατα, νομίζω ότι υπάρχει μια ανεπανάληπτη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας. Το Equifund, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, κυρίως με χρήματα του ΕΣΠΑ και του EIF, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία είναι εντυπωσιακά, επιτρέψτε μου να πω. Για να καταλάβουν μόνο οι τηλεθεατές, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια υψηλού ρίσκου σχεδόν 400 νέες επιχειρήσεις. Το νούμερο είναι τρομερό, μέσα σε 3-4 χρόνια. Οπότε, αν πετύχει το πρόγραμμα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αλλάξει εντυπωσιακά την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ένα πρόγραμμα, ένα ταμείο, συγγνώμη σας διακόπτω, το οποίο έχει ένα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο όμως με τη μόχλευση αναμένεται να πολλαπλασιαστεί και να δημιουργήσει έτσι ένα κεφάλαιο εντός αγωγικών για όλους τους επιχειρηματίες, νέους και υφιστάμενους, οι οποίοι έχουν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιδέα ή ένα επιχειρηματικό εγχείρημα που ήδη τρέχουν. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια τόσο σύμφωνα με αυτά που περιμένει το πρόγραμμα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, στα ταμεία που θα δημιουργηθούν η ιδιωτική συμμετοχή κυμαίνεται από 50 έως 10%. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έρθουν τα λεγόμενα matching funds, τα συμπληρωματικά κεφάλαια στον ιδιωτικό τομέα, αλλά νομίζω το πραγματικό στοίχημα είναι αυτό να δράσει λίγο έτσι σαν, ξέρετε, ένα μικρό ηλεκτροσόκ στην οικονομία και να γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων στην επιχειρηματικότητα. Αυτό νομίζω είναι το δυνητικά καλύτερο σενάριο. Έχουμε λοιπόν τρεις επιχειρήσεις, startups, οι οποίες έκαναν το συγκεκριμένο ποδαρικό και κατάφεραν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο ταμείο. Μπορούμε να δούμε περισσότερα επ' αυτού, το προφίλ αυτών των εταιριών και πώς κατόρθωσαν να αποσπάσουν αυτά τα κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ταμείο. Μία επιχείρηση για να είναι επιλέξιμη από ένα ταμείο θα πρέπει να μπορεί να μεγαλώσει πολύ ώστε να, σε επόμενο χρόνο να μπορέσει να πουληθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το ταμείο αυτό στοχεύει τη δημιουργία υπεραξιών, υπεραξίας. Αυτό, αν το κατανοήσουμε, αμέσως βλέπουμε και τι είδους επιχειρήσεις είναι αυτές οι τρεις που λέτε, οι επόμενες 397 που πρέπει να ακολουθήσουν, οι οποίες θα είναι εταιρείες που θα έχουν τις προϋποθέσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν τόσο πολύ ώστε να προσελκύσουν αγοραστές, να τις αγοράσουν σε μια πολύ μεγαλύτερη αξία, όπως έγινε πρόσφατα με το TaxiBeat, με την InnoEthics και με άλλες γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις. Πάντως, το πρώτο ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι αν είναι μόνο startups αυτές οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο του ενδιαφέροντος ή αν απευθύνεται το συγκεκριμένο ταμείο σε όλα τα επενδυτικά στάδια της επιχειρηματικότητας. Γιατί είδαμε τρεις startups. Ενδεχομένως αυτό να ανοίξει και να δούμε και εταιρείες που είναι ήδη φτασμένες, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Το πρόγραμμα Equifund έχει τρεις πυλώνες και με τον τρόπο αυτό απευθύνεται από το πολύ αρχικό στάδιο μέχρι και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Οπότε πραγματικά, για να μπορέσουν να διοχετευτούν, μιλάμε για τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως και περισσότερα. Αυτά δεν μπορούν να πάνε μόνο σε startups. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τα startups όντως, εταιρείες που είναι κοντά στη φάση του πρωτοτύπου πάνω κάτω. Ο δεύτερος πυλώνας, αυτές που είναι στο ενδιάμεσο στάδιο, αλλά ο τρίτος πυλώνας απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και με μεγάλη σημασία όλων των κλάδων. Όχι μόνο τεχνολογία. Όλων των κλάδων επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά και να δημιουργήσουν υπεραξίες. Προσωπικά πιστεύω αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά του προγράμματος, ότι θα μας βοηθήσει, επιτρέψτε μου να πω, να ξεκολλήσει λίγο το μυαλό μας. Εγώ στη τεχνολογία δουλεύω, αλλά δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις κεφαλαιακές υψηλού ρίσκου σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τουρισμό, μεταφορές, εμπόριο και τεχνολογία φυσικά. Γνωρίζουμε αυτές οι τρεις startups οι οποίες κατάφεραν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο ταμείο, ποιος είναι ο τομέας δραστηριότητάς τους, έτσι ώστε να πάρουμε και μια γεύση για το τι αποτελεί βιώσιμο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Δεν έχω δει λεπτομέρειες για αυτές τις τρεις συγκεκριμένα, το έχω ακούσει, αλλά επειδή είναι startup εταιρείες,
θεωρώ ότι είναι στον κλάδο της τεχνολογίας. Mm. Διότι το πρώιμο στάδιο κοιτάζει κυρίως τη τεχνολογία, όπου μπορείς με λίγα σχετικά κεφάλαια να δημιουργήσεις μεγάλες υπεραξίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι ότι επενδύσεις σε κλάδους πέραν της τεχνολογίας θα δούμε από τα μεγαλύτερα funds, τα οποία θα επενδύουν ποσά 1,5, 2 έως και 5 εκατομμύρια, όπου εκεί θα πάμε σε βιομηχανία, βιοτεχνία, τουρισμό, μεταφορές. Όταν μιλάμε για επενδύσεις 100, 200, 300 χιλιάδες, από το ύψος της επένδυσης, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Μιλάμε κυρίως για ανθρώπινο δυναμικό υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κυρίως για τομέα της τεχνολογίας, όπου βέβαια η τεχνολογία, κυρία Ράντου, είναι με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το λογισμικό, είναι σε κλάδους οικονομίας όπου ερχόμαστε με εργαλείο τεχνολογία να δημιουργήσουμε υπεραξία. Mm-hmm. Μάλιστα. Και από τη δική σας εμπειρία και βλέποντας τα πράγματα όπως εξελίσσονται, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι από αυτούς που θεωρητικά είναι επιλέξιμοι, που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για ένταξη στο συγκεκριμένο ταμείο, ή δεν είναι τόσο κλάδος δραστηριότητας, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το ίδιο το εγχείρημα? Αυτό που θίγεται τώρα είναι μια συζήτηση που διεθνώς στον χώρο των επενδύσεων γίνεται συνέχεια. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Προσωπικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα, όποιος ασχοληθεί με τους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού, της αγροδιατροφής, mm-hmm. της υγείας, πάντα με εργαλείο τη τεχνολογία και την ενέργεια βεβαίως, δηλαδή όποιος πάει σε τομείς όπου εξ ορισμού η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να έρθει με έναν μοντέρνο τρόπο και να κάνει εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ναι, στους τομείς αυτούς σίγουρα θα δούμε πάρα πολλές επενδύσεις. Mm-hmm. Οπότε εγώ θα ήθελα να προσκαλέσω όσους μας ακούν, ανεξαρτήτου ηλικίας, να σκεφτούν νέους έξυπνους τρόπους επιχειρήν σε κλάδους που στην Ελλάδα παραδοσιακά είμαστε δυνατοί. Μπορεί ακόμα και μια ιδέα να ενταθεί, που δεν έχει πάρει, όχι σάρκα και οστά, ούτε καν είναι στο στάδιο της σποράς, για να το πούμε έτσι επιχειρηματικά. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο που έχει να κάνει καθαρά με τη σύλληψη της ιδέας και μόνο. Μπορεί να απευθυνθεί, είναι πάρα πολύ πρώιμο και δεν αφορά τέτοιες επιχειρηματικές ιδέες και εγχειρήματα. Νομίζω υπάρχουν 4 ταμεία, ναι, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Equifund, 4 καινούργια venture capital, που επενδύουν στις εταιρείες του πρώιμου σταδίου, το στάδιο που λέτε. Προσωπικά εγώ ως επενδυτής, παρότι δεν συμμετέχω στα μία αυτά, θα δίσταζα πάρα πολύ να επενδύσω σε μια ιδέα όπου οι ιδρυτές δεν έχουν κάνει κάτι ήδη μόνοι τους. Δηλαδή, ναι, μην περιμένουμε ένας άλλος να έρθει να δώσει πόρους σε κάτι που εμείς το έχουμε κρατήσει. Ω, γιατί και εμείς είμαστε λίγο της εύκολης λύσης εδώ στη χώρα, το γνωρίζετε νομίζω, κύριε Τσίγκο. Ακριβώς. Εγώ θέλω να προσκαλέσω τους επιχειρηματίες, ξαναλέω, νέους επιχειρηματίες υπό την έννοια της νέας δραστηριότητας, όχι νέους ηλικιακά. Ναι. Πρώτα απ' όλα να επενδύσουν τον χρόνο τους και να βρούνε συνιδρυτές. Παρακαλώ, ας δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δεν είναι ποτέ μοναχικός. Ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να πιστεί για την αξία του εγχειρήματός μας είναι ένας συνιδρυτής. Mm-hmm. Μετά οι δύο ή οι τρεις συνιδρυτές θα βάλουν το χρόνο τους πρώτα απ' όλα και όσα χρήματα έχουν, λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία, πρέπει να βάλουν. Πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό κεφάλαιο της τάξης. Υπάρχει μια ωραία αγγλική έκφραση που λέγεται skin in the game. Πρέπει δηλαδή να πείσουν τον επενδυτή ότι πρώτα απ' όλα οι ίδιοι πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό και τους πόρους που έχουν πολλούς ή λίγους τους έχουν βάλει εκεί, ώστε στη συνέχεια να έρθουν ξένα κεφάλαια. Δεν είναι δηλαδή ότι φτιάχνω μια πολύ ωραία παρουσίαση, φτιάχνω ένα εντυπωσιακό PowerPoint και πάω και παίρνω τα λεφτά των άλλων, να το πω πολύ απλά, χωρίς να έχω βάλει τίποτα δικό μου. Αυτό δεν είναι επιχειρηματικότητα, αυτό είναι τζόγος. Και δεν το προτείνω σε καμία περίπτωση. Αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, το έμψυχο δυναμικό, η τέλεια επιχειρηματική ιδέα, αλλά για κάποιο λόγο δεν υπάρχει το ρευστό, αυτό που λέμε αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται εκεί για να επενδύεται ο χρόνος. Τι γίνεται εκεί? Να σας πω, είναι πολύ κλασική περίπτωση αυτή. Την περίπτωση αυτή λοιπόν που δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι και στην Ελλάδα της κρίσης αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, τότε οι συνιδρυτές μπορούν για έναν, δύο, τρεις μήνες να εργαστούν οι ίδιοι δωρεάν ή παράλληλα με κάποια άλλη εργασία και πραγματικά να προχωρήσουν σε ένα επόμενο στάδιο, ώστε στο δίμηνο, τρίμηνο, να πάρουν χρηματοδότηση από έναν επενδυτή. Mm-hmm. Η δική μου συμβουλή είναι να μην πάνε ποτέ σε κανέναν επενδυτή, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μόνο με μία ιδέα. Mm-hmm. Πολλές φορές και λίγο προκλητικά λέμε ότι η αξία μιας ιδέας είναι μηδέν. Γιατί ιδέες έχουμε όλοι. Η αξία είναι στην υλοποίηση. Να γίνει ένα business. Όσα χρήματα και να μην έχεις, μπορείς έναν-δύο μήνες
να δουλέψεις εθελοντικά γιατί πιστεύεις στην ιδέα σου και να πας να δείξεις κάτι, ένα πολύ πρώιμο πρωτότυπο. Mm-hmm. Και αν πούμε ότι κάποιος έχει την ιδέα, έχει το κεφάλαιο, έχει τους συνεργάτες, έχει τη διάθεση να προχωρήσει την κατάρτιση ενός business plan, για να πάμε λίγο στο χρηστικό, τι πρέπει να κάνει για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες να ενταχθεί στο συγκεκριμένο ταμείο, αλλά καθαρά από άποψη χρηστική. Χρηστική, λοιπόν, επί του πρακτέου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι επενδυτές αυτοί, σκοπός τους είναι να μπουν στην εταιρεία, δηλαδή να δώσουν χρήματα και να πάρουν μετοχές, έτσι ώστε σε 4, 5 ή 6 χρόνια να πουλήσουν τις μετοχές τους σε μια πολύ μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, χαριτολογώντας είναι σαν έναν γάμο με σκοπό το διαζύγιο. Αυτό είναι η επένδυση από Venture Capital. Οπότε, ο επιχειρηματίας πρέπει να φτιάξει ένα business plan, το οποίο εξορισμού θα στοχεύει σε μεγάλες αγορές, άρα θα μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη υπεραξία. Γι' αυτό και η εξωστρέφεια προκύπτει όχι ως δογματισμός, προκύπτει ως μια πρακτική ανάγκη για να βγουν οι μεγάλες υπεραξίες, διότι αν στοχεύεις μόνο την ελληνική αγορά, είναι μια μικρή αγορά, οπότε δεν θα έχει μεγάλες υπεραξίες εξορισμού. Mm-hmm. Η εξωστρέφεια λοιπόν είναι το βασικότερο απ' όλα. Και για να κλείσουμε έτσι και να δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο και περιβάλλον στο οποίο καλείται να επιχειρήσει ο εκάστοτε επιχειρηματίας ή δυνητικός επιχειρηματίας, εσείς πώς βλέπετε το παρόν περιβάλλον, πέρα από το Equity Fund, το καθ' αυτό ταμείο για την ενίσχυση της νεοφυής επιχειρηματικότητας, εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις στην Ελλάδα προκειμένου να ανθίσει περαιτέρω αυτό που αποκαλούμε νεοφυή επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, να σας πω, η κρίση σίγουρα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παρά ότι πολλοί θέλουν να μας πείσουν και αυτό. Και έχουμε ακόμα πάρα πολλά προβλήματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι κυρίαρχες κουλτούρες και συμπεριφορές που οδήγησαν στη κρίση παραμένουν ακόμα εμφανέστατες. Παρά τα αυτά, θέλω να μοιραστώ με εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έτυχε πριν λίγες εβδομάδες, ήμουν στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαιδευτικού μας, παρουσίασαν από ένα πολύ μεγάλο ταμείο τα λεγόμενα hedge funds, τα οποία επενδύουν σε εθνικά ομόλογα. Και χωρίς να ξέρει ο ομιλητής ότι υπάρχει Έλληνα στο ακροατήριο, είπε ότι θεωρεί την ελληνική οικονομία μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες διεθνώς αυτή τη στιγμή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι... Αλλά η κρίσιμη ερώτηση από αυτό, κύριε Τσίγκο, είναι επενδυτική ευκαιρία, είναι επενδυτικός προορισμός για αυτό που λέμε hot flows για κερδοσκοπικά κεφάλαια ή για μακρόπνες επενδύσεις? Σίγουρα έχουμε τις κερδοσκόπες. Το ζητούμενο είναι για μακρόπνες επενδύσεις, έτσι. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πολύ σοβαρές επενδύσεις μακρόπνες, ναι, οι οποίες θα συνδυάζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο μαζί με τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της χώρας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε σε κάθε τόνο ότι έχουμε ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι το μόνο το σίγουρο. Το οποίο σε κόστος είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με την Αμερική ή τη Δυτική Ευρώπη. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε φθηνό. Ούτε είναι φθηνό, ούτε πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Είναι ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικό σημαίνει να πληρώνεται όσο αξίζει το δυναμικό. Να πληρώνεται όσο αξίζει και σε συνδυασμό με ένα κόστος ζωής στην Αθήνα ή στην επαρχία, που είναι το 1 τρίτο, 1 τέταρτο ή 1 πέμπτο του κόστου ζωής στο Λονδίνο ή στην Καλιφόρνια ή στη Νέα Υόρκη, μπορεί κάποιος άνθρωπος να αμείβεται ικανοποιητικά, να ζει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Και άμα συγκρίνουμε το απόλυτο νούμερο σε σύγκριση με την Αμερική ή τη Δυτική Ευρώπη, να είναι ένα πολύ χαμηλότερο νούμερο. Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε στην αναλογία, δηλαδή στην αμοιβή, σταθμισμένη ως προς το κόστος ζωής. Κύριε Τσίγκο, σας ευχαριστώ θερμά για τις πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές και πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Εγώ θέλω να πω ότι δεν θέλω να εξοραίσω την κατάσταση, αλλά υπάρχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αυτό ευκαιρία που πρέπει οι επιχειρηματίες να την αξιοποιήσουν. Αυτό είναι αυτό που κρατάμε κιόλας, γιατί είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα στη μαυρίλα που επικρατεί σε ό,τι αφορά την οικονομική πραγματικότητα. Οπότε υπάρχει μια χτίδα φωτός, μια χτίδα αισιοδοξίας και το κρατάμε αυτό. Απέθετα. Γιατί σε αυτό πρέπει να στηριχθούν και όσοι έτσι έχουν την προοπτική ή την ανάγκη ή την ελπίδα ότι θα κάνουν κάτι το οποίο θα ευδοκιμήσει. Ας στηριχθούν σε αυτό και ας στηριχθούν και στις δυνάμεις τους και στην προσπάθειά τους. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσίγκο για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε να κάνουμε μία ακόμα σύντομη διακοπή και να επανέλθουμε στη συνέχεια με τον κύριο Παπαχριστόπουλο, Θανάση Παπαχριστόπουλο, βουλευτή των Ανεξαρτητών Ελλήνων. Σε λίγο.
πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη, συγγνώμη, και την Ειρήνη Γεωργιλέα, για να δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία εξέδωσε η Ελστάτ σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεώνασμα του προηγούμενου έτους, που από ό,τι φαίνεται, Ειρήνη, είναι ένα πλεώνασμα γίγας. Ναι, έτσι είναι, ξεπέρασε τις προσδοκίες και ξεπέρασε και το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016. Συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, το πρωτογενές πλεώνασμα βρέθηκε στο 4% του ΑΕΠ για το 2017. Να πούμε πάντως ότι ο στόχος, ο πύχης, είχε τεθεί στο 2,6%, κάτι που σημαίνει ότι ξεπεράστηκε και κατά πολύ. Μεταφράζεται σε 7,08 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι και υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2016, το οποίο κλείδωσε στο 3,9%. Το οποίο από πού πυροδοτήθηκε, αν και φανταζόμαστε, αλλά να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση. Αυτό το οποίο σημειώνεται είναι πως η υπεραπόδοση έρχεται και παρά τη διανομή του έκτοτου μερίσματος ΙΡΟ, που ήταν συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι περιμένουμε και το μνημονιακό πλεώνασμα, όπως το χαρακτηρίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο και αυτό ενδεχομένως να κινηθεί εκεί και ίσως και λίγο ψηλότερα από το 4%. Πάντως, να πούμε ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα προέκυψε και από την φορολόγηση, η οποία είναι έτσι αρκετά υψηλή τα τελευταία χρόνια, και φυσικά έχει προκύψει και από την παραπάνω από τα προβλεπόμενα περικοπή των κρατικών δαπανών, έτσι, για να δούμε και λίγο από τι προλήφθη το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα πάμε να πάρουμε έτσι και τον παλμό των αγορών, τόσο του ελληνικού χρηματιστηρίου, Ειρήνη, όσο και των διεθνών αγορών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται ανωδικά ΕΡΟ. Βλέπουμε να καταγράφει κέρδη 0,32%. Νωρίτερα το πρωί η όθηση ερχόταν κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος κατέγραφε ανωδική πορεία. Συνεχίζει να καταγράφει ανωδική πορεία ο τραπεζικός κλάδος, 0,32%. Ωστόσο, τώρα, ανοίξουμε μια ματιά στους δείκτες, τα μεγαλύτερα κέρδη τα καταγράφει ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 1,24%. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε και στις οθόνες μας, ο τζίρος διαμορφώνεται στα 17 εκατομμύρια και ο γενικός δείκτης στις 847 μονάδες. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές, εδώ έχουμε μεικτά πρόσημα. Πτωτικά κινούνται όλοι οι δείκτες εκτός από τον δείκτη της Ισπανίας, ο οποίος κινείται ανωδικά, 0,09%. Αντίθετα, όπως είπαμε, έχουμε απώλειες για τον αγγλικό δείκτη, 0,04%, για τον γερμανικό, 0,19%, πτώση για τον CAC 40, 0,13%, πτώση και για τον δείκτη του Μιλάνου, 0,03%. Τώρα, εδώ, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα. Από αυτά τα οποία ξεχωρίζουμε είναι τα αποτελέσματα της UBS και της Philips. Σχετικά με τη UBS ανακοίνωσε ότι είχε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, και σχετικά με τη Philips εδώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5%. Τώρα, έχει ενδιαφέρον η ΡΟ να ρίξουμε και μια ματιά στις ασιατικές αγορές, να δούμε πώς έκλεισαν το πρωί, πώς ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές. Βλέπουμε λοιπόν υποχώρηση των μετοχών και στην Ασία. Έλαβαν τη σκυτάλη από την Παρασκευή, που η Wall Street είχε επίσης κλείσει πτωτικά. Αυτή τη στιγμή, όπως παρατηρούμε, οι δείκτες έχουν κλείσει ο Nikkei στο μείον 0,33%. Ο Hang Seng έκλεισε στο 0,54% επίσης πτωτικά. Και με απόλυση έκλεισε και ο δείκτης της Shanghai 0,11%. Πάμε να ρίξουμε, πριν ολοκληρώσουμε, και μια ματιά στην Wall Street. Όπως είπαμε, η Wall Street την Παρασκευή δέχτηκε ισχυρές πιέσεις, κυρίως από τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τους υπόλοιπους δείκτες. Ο Nasdaq λοιπόν έκλεισε με απώλειες 1,27%, ενώ οι S&P και Dow Jones έκλεισαν επίσης με πτώση 0,82% και 0,85%. Τώρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή συνεδρίαση. Να ρίξουμε και μια ματιά στα futures της Wall Street. Και εδώ βλέπουμε απώλειες αυτή τη στιγμή ΡΟ και στους τρεις δείκτες, και σε Dow Jones και σε S&P και σε Nasdaq.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα από την αίθουσα σύνταξης και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο. Γεια σας, κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ, στη νέα ώρα της εκπομπής μας, έτσι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία, για να ξεκινήσουμε λίγο από την οικονομία και μετά να πάμε στα ελληνοτουρκικά, μιας και βγήκαν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεώνασμα από την Ελστάτ. Βλέπουμε ένα πλεώνασμα μαμούθ, υπερδιπλάσιο του στόχου, της τάξης του 4%. Και θέλω να μου το σχολιάσετε, δεδομένου ότι ήδη βλέπουμε και σε διάφορα μέσα να φιλοξενείται ο τίτλος «Πλεώνασμα μαμούθ που προέκυψε από την αφέμαξη του ελληνικού λαού». Ένα σχόλιο, λοιπόν. Το σχόλιο είναι, αν το πλεώνασμα ήταν, ξέρω εγώ, στο 1,20, στο 1,30 ή στο 1,80, η κινδυνολογία θα είχε φουντώσει πάλι. Κοιτάξτε, ούτε στο καρφί, ούτε στο πέταλο. Πιστεύω ότι είναι μια θετική, ένα θετικό νούμερο, το οποίο μετράει πάρα πολύ και στο δούνου του και στους δανειστές μας, και θέλω να πιστεύω ότι είναι καλό σημάδι για αυτό που περιμένουμε στις 27 του μήνα στη Βάρνα. Νομίζω ότι είναι ό,τι θετικότερο θα μπορούσε να γίνει. Αν συνδυαστεί με τα θετικά stress test των τραπεζών και γενικά το θετικό κλίμα, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό που λέμε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό σημάδι σε κάθε περίπτωση. Το γεγονός ότι πιάσαμε το στόχο, αν μη τι άλλο. Το ξεπεράσαμε κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν έτσι και οι φωνές που κάνουν λόγο για ένα πρωτογενές πλεώνασμα που πραγματοποιήθηκε μετά από μια βαριά φορολογία και από μια περικοπή δαπανών που δεν χρειαζόταν, γιατί δεν είχε να κάνει με το στόχο που είχε τεθεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι προηγούμενες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Παχριστόπουλο, αν θεωρείτε ότι η υπερβολική δημοσιονομική πολιτική για να πιάσουμε υψηλά πρωτογενή πλεώνασματα, αν θεωρείτε ότι στοιχίζει στην ανάπτυξη, μιας και αυτό δείχνουν οι προβλέψεις τα νούμερα. Στοιχίζει, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι καλό θα ήταν να έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη. Σκεφτείτε όμως πόσα χρόνια είχαμε ύφεση, για να συνεννοηθούμε τι σημαίνει ότι έχουμε πια ανάπτυξη. Το ότι το 2,6 έγινε 2, ναι, έγινε. Δεν το αφιζητώ αυτό, δεν είναι. Η κινδυνολογία είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μετά από 13 χρόνια, 11, βλέπουμε θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μήνυμα για τις αγορές. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι τα δεκαετή ομόλογα που παίζανε στο 11, 12, 13, 14 και 15 είναι κάτω από το 4. Θέλω ακόμα να θυμίσω, γιατί ακούω πολλούς που αμφισβητούν το θέμα του πόσο θα είναι το επιτόκιο στις ελεύθερες αγορές, ότι η Πορτογαλία ακριβώς 4-5 μήνες πριν βγει από το μνημόνιο είχε περίπου 4,5 με 5% τα δεκαετή. Σήμερα είναι 1,80. Ναι, θα πάμε και σε αυτά. Θα πάμε και... Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν και στα ότι των αγορών, όλα κατά αλλά... τη γνώμη μου με θυσίες. Καμιά αντίρρηση, δεν το αμφισβητεί κανείς. Θα έπρεπε λοιπόν, για να μείνουμε σε αυτό, πρωτού πάμε και στα της καθαρής εξόδου, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιάσει ένα μικρότερο στόχο και ένα ποσό από αυτό το ποσό το οποίο κατάφερε να αποκομίσει το ελληνικό κράτος να πήγαινε σε πολιτικές κοινωνικές, υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή, εν πάση περιπτώσει, υπέρ των ομάδων που έχουν πληγεί κέρια από την οικονομική κρίση. Θα το προκρίνατε αυτό έναντι του πολύ ψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος που πετυχαίνει δημοσιονομική εξυγένση με ένα, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε κάποια προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, γιατί κάποιοι κλαίνε σήμερα, δήθεν ότι αδιαφορούμε για τις κοινωνικές ομάδες της επαθής. Εγώ πιστεύω... λέω αν θα μπορούσατε να διαθέσετε ένα ποσό από το να πιάσετε το στόχο στην ενίσχυση κοινωνικών ομάδων μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών πολιτικών που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει ως προτεραιότητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχριστόπουλε? Απαντώ και σας λέω ότι το 1 τρίτο των Ελλήνων, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Εγώ δεν το αρνούμαι. Θέλω να ξαναθυμηθώ ποιος ασχολήθηκε πράγματι με τη φτώχεια στην Ελλάδα και ποιος δούλευε για 100 οικογένειες. Γιατί δυστυχώς λένε πολλοί, μα πάτε πάλι στο παρελθόν. Όχι, δεν πάω στο παρελθόν. Αλλά όταν παραλαμβάνει χρεοκοπημένη χώρα από το 120 το ΑΕΠ έχει πάει στο 180, όταν η ανεργία είναι στο 27 και όταν το χρέος σου είναι 325 δις, ως μη όφιλε να είναι, γιατί κάποιοι δούλευαν με offshore, οικονομικούς παραδείσους και πάει λέγοντες, έχεις παραλάβει χρεοκοπημένη χώρα. Και γίνεται αγώνας δρόμου τα τελευταία 3 χρόνια, με δακρύοντες κάποιου, οι οποίοι βλέπουν εκλογές κάθε 2 μήνες, κάθε 3 και πάει λέγοντας,
με κινδυνολογία, με καταστροφολογία, ότι δήθεν επιβαρύνουμε τον κόσμο. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Πιστεύω αν πραγματικά υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν βάζει το χέρι στο μέλι και ασχολείται με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Χτσόγλου πρόσφατα έχει δεσμευτεί για τους κατώτατους μισθούς. Σας λέω ευθέως ότι οι συλλογικές συμβάσεις θα επανέλθουν. Σας λέω ευθέως ότι και ο ΕΜΦΙΑ και ο ΦΠΑ θα διορθωθούν. Σας λέω ευθέως ότι θα διαπραγματευτούμε τα 4 χρόνια ψηλά πλεονάσματα. Σας λέω ευθέως ότι αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο πραγματικά είναι οριακή, είναι ιστορική στιγμή αυτό που θα γίνει στη Βάρνα, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, εκτός και υπάρχει και μια καθυστέρηση μερικών εβδομάδων, θα σημάνει μια αλλαγή πολιτικής, όχι για 100 οικογένειες, ακριβώς για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ξέρουμε καλύτερα από τον καθέναν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή δουλεύουν πραγματικά για το κράτος. Το ξέρουμε. Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε στο αν εσείς θα προκρίνατε να μην πετύχουμε ένα υπερπλεώνασμα, αλλά ένα πλεώνασμα που να κρατήσει έτσι ως διαθέσιμο ποσό ένα ποσό για άλλου τύπου πολιτικές υπέρ της κοινωνίας. Την ώρα που ακούσαμε και την κυρία Λαγκάρτ στο περιθώριο της Ιερινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να λέει ευθαρσώς ότι δεν ζητήσαμε εμείς από την Ελλάδα τόσα μέτρα λιτότητας και τέτοιες περικοπές κρατικών δαπανών που θα οδηγούσαν σε τέτοιο υπερπλεώνασμα, ήταν απόφαση και πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Τι απαντάτε λοιπόν? Μόνο σε που η κυρία Λαγκάρτ επικαλέστηκε αυτό το πλεώνασμα, το επικαλέστηκε. Το χαιρέτησε, λέτε, ναι, αλλά λέει ότι δεν βάλαμε εμείς το χέρι μας σε αυτό. Ακούστε. Το έβαλε το χέρι. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων λέει το εξής. Ναι. Ότι πρέπει η επιτροπή, η στεγνή, η αυστηρή, η σκληρή επιτροπή στη χώρα να σταματήσει. Κανείς δεν θριαμβολογεί ότι κάτι θα γίνει στις 21 Αυγούστου, αλλά για να σταματήσει η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιαστούμε στον κόσμο, στον κόσμο των αγορών εννοώ, γιατί από εκεί θα δανειζόμαστε πια, και όχι με 4, το ξαναλέω, η Πορτογαλία δανείζεται με 1,8, γιατί ακούω διάφορους που κινδυνολογούν ακόμα. Λέω το εξής, επέβαλε μερικά πράγματα. Και ούτε είμαστε εμείς βέβαια που μειώσαμε, που λέμε, που εξαγγελθήκαμε το αφορολόγητο και τη μείωση των συντάξεων, που ηρίστο εμπαρόδο, εγώ κινδυνεύω να εκτεθώ, σας λέω ότι αυτά θα τα διαπραγματευτούμε και θα τα διαπραγματευτούμε με αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε σήμερα. Και γιατί πάμε, που το λέω, οι δανειστές είναι ρεαλιστές και σκληροί. Θα επαναδιαπραγματευτείτε όσα για αυτά τα οποία δεσμευτήκατε, αυτό λέτε? Θα διαπραγματευτούμε να μην γίνει μείωση του αφορολόγητου και να μην μειωθούν οι μισθοί. Θυμηθείτε τι σας λέω, είναι ψηφισμένα το ξέρω, θυμηθείτε τι σας λέω, με κίνδυνο να εκτεθώ, τι σας λέω τώρα, μήνες πριν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα από τα δύο. Ναι, ακριβώς όμως, γιατί έχουμε πρόσωπο. Αν γίνει, θεωρείτε ότι αυτό θα πλήξει και την εικόνα και το προφίλ της κυβέρνησης και ενδεχομένως αυτό να δρομολογήσει εξελίξεις? Είναι κάτι το οποίο θα κάνετε εσείς, το αποδέχεστε? Αν και εφόσον βάλουν κόκκινη κάρτα οι δανειστές, θα τις δρομολογήσετε αυτές τις ονειρεύονται πάρα αλλαγές νομοθετικές? Ναι. Τις ονειρεύονται εδώ και 3,5 χρόνια. Ναι. Εντάξει, τις ονειρεύονται τις εξελίξεις. Ακούστε, ναι. το τελευταίο αποκούμπι των απελπισμένων είναι ότι η μη καθαρή έξοδος. Αφού εξαντλήσανε τις εκλογές κάθε 2 μήνες, κάθε 3, αφού τα 1,000 μύρια, μην τα λέω τώρα. Ναι. Τώρα έχουν βρει, ας πούμε, ότι η έξοδος δεν είναι καθαρή και λοιπά και πάει λέγοντας. Πιστεύω ότι θα διαψευτούν για μια ακόμη φορά. Μάλιστα. Και θα τους συστήσω, γιατί η απελπισία δεν είναι καλό σύμβουλος, να μην ονειρεύονται εκτροπές και εξελίξεις, γιατί δεν πρόκειται να γίνουν. Και 2 δημοσκοπήσεις, και της ΑΛΚΟ και της ΚΑΠΑ Research, και αν δεν είχαμε τους 2 στρατιωτικούς, δεν θα ήταν 4,7 και 4,4 η διαφορά. Θα ήταν κάτω από 2. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, θέλω να κλείσουμε λίγο το οικονομικό κομμάτι με τα περί καθαρής εξόδου, στα οποία μάλλον εμένει η κυβέρνηση, θέλει την καθαρή έξοδο, την προτάσει, την προκρίνει. Βλέπουμε και ότι οι δανειστές δεν έχουν αντίρρηση σε αυτό. Λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει στις αγορές χωρίς να προκρίνουν και εκείνη. Έχει αντίρρηση η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό όμως. Ναι. Άλλος φαίνεται να έχει αντιρρήσεις περί καθαρής εξόδου και αυτός είναι ο κύριος Φίλης. Και θέλω να μου σχολιάσετε τη στάση του, γιατί είπε ότι δεν θα πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και δεν θα πρέπει να κάνει λόγο για καθαρή έξοδο, γιατί έρχονται και άλλα μέτρα λιτότητας και κυρίως η μείωση των συντάξεων. Πράγμα για το οποίο δεν πρέπει κανένας να πανηγυρίζει. Τι απαντάτε? Σας είπα ότι κινδυνεύω να εκτεθώ. Ναι. Μείωση συντάξεων δεν θα γίνει. Αλλά θα σου πω για το Φίλη. Εγώ λέω ότι δεν συμμερίζονται όλοι αυτό. Καμιά το. Καμιά αντίρρηση. Εγώ κινδυνεύω να εκτεθώ και σας το λέω. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Ο Νίκος ο Φίλης δεν λέει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που λέμε όλοι εμείς. Δεν θριαμβολογεί κανείς 21 Αυγούστου ή άτρωμε με χρυσά κοτάλια. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Θα έχουμε όμως
ένα βαθμό αυτονομίας, ελευθερίας να το πω οικονομικής, mm-hmm. για πολύ σημαντικά βασικά πράγματα, για αυτό που είπατε πριν. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να ζει με 3 και 4 εκατοστάρικα, δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει το 80% αυτών που βγάζει και πάει λέγοντας. Αυτά είναι τα θετικά τα οποία αμέσως θα κοιτάξουμε να τα ενεργοποιήσουμε, mm-hmm. διότι δεν μιλάμε για 100 οικογένειες, ούτε την elite που απομυζούσε με offshore κλπ. Τα είδατε, τα διαβάσατε χτες, τι έγραφε το ντοκουμέντο. Mm-hmm. Πώς έχει κοινό χρηματοδότη από τα Panama Papers η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης. Κλείνω την παρένθεση. Τι θέλω να πω. Φτωχές κοινωνικές ομάδες θα βοηθηθούν πρώτες. Είναι πρώτη προτεραιότητα. Μάλιστα. Και σας θυμίζω και κάτι για να τα ακούνε οι, οι τηλεθεατές σας. Να κλείσουμε. Ναι. Για 23 χιλιάρικα, ναι. θέμα ηθικής τάξης, γιατί παρανομία δεν υπήρξε, ξυλώθηκαν δύο υπουργοί και πέρασε ένα μήνυμα. Χέρι στο μέλι, σε αυτή την κυβέρνηση, εντάξει, δεν έχει δικαίωμα να βάλει, κανείς. Καμία αντίδραση δεν υπήρχε. Ήτανε, ούτε ποινικό αδίκημα δεν ήταν. Αλλά ήταν ηθικό, ένα μήνυμα ηθικό, ισχυρό, ατόπιμα ήταν ένα σοβαρά. Τα 900 δις που γράφει η Ντιβέλ, τι ήτανε τότε, αν αυτό είναι το φοβερό ατόπιμα. Τι ήτανε, να σφέρω την Ντιβέλ που τα γράφει, που πήγανε σε τι οικονομικούς και δεν τιμωρήθηκε λοιπόν, ποτέ κανένας. Κύριε Παπαχριστόπουλε, πάμε λίγο και στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θέλω να μου σχολιάσετε τις νέες δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος εν πολλής ταύτισε το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και το θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών. Συγκεκριμένα είπε ότι τίθεται θέμα ανταλλαγής. Και θέλω να μου πείτε τι απαντά σε αυτό η ελληνική πλευρά, πέραν του ότι δεν τίθεται το ζήτημα. Δηλαδή, ποια είναι η στάση που πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα στο εξής, δεδομένου στις αδιαλαξίες, όπως φαίνεται, που επιδεικνύει ο Ερντογάν. Ακούστε, να ηρεμήσουμε. Ο Ερντογάν το κάνει αυτό συστηματικά. Το έκανε με τον Μπάστορα με την Αμερική. Σωστά, ναι. Το έκανε με τον Γερμανό, το έκανε με τον Γάλλο, το έκανε με τον Ιταλό και το κάνει και με τον Ιταλό. Εμείς πώς απαντάμε σε αυτό. Αυτή είναι η τακτική του. Ούτε μία στο εκατομμύριο ανταλλαγής δεν μπαίνει τέτοιο θέμα mm-hmm. και δεν μπορεί να μπει τέτοιο θέμα mm-hmm. για όσους τουλάχιστον διαβάζουν και μελετάνε. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Mm-hmm. Επειδή είδα όλη τη συνέντευξη και την άκουσα λέξη-λέξη, mm-hmm. εγώ θεωρώ ότι ακόμα και κουτοπώνηρα να είπα αυτά που είπε, έχει και μερικά θετικά αυτή η συνέντευξη. Που εγώ θυμήθηκα το παλιό παρελθόν του Ερντογάν όταν το έπαιζε σοσιαλδημοκράτης. Ποια είναι τα θετικά που κρατάτε, κύριε Παπαχριστόπουλε? Γιατί εγώ το αντιθέτως, για να σας πω την προσωπική μου εκτίμηση, είδα ότι απλά ήταν ένας ήπιος τόνος προκειμένου να αποσπάσει ό,τι εκείνος θέλει από την Ελλάδα. Πιθανόν. Ήθελε δηλαδή να μιλήσει με ένα πιο ήπιο τόνο προκειμένου να διαμηνήσει ρητός και ξεκάθαρα ότι θέτει ζήτημα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων με τους 8 Τούρκους. Αυτό δεν γίνεται. Για να καλοπιάσει λίγο την Ελλάδα, για ποιο λόγο το έκανε? Θεωρείτε ότι είχε καλές προθέσεις? Εγώ αμφισβητώ όλες τις προθέσεις, αλλά σας είπα, είναι ταραξίας διεθνής. Τώρα δεν είναι το αγλάσμα της δημοκρατίας και το δημοψήφισμα που έγινε στην Τουρκία δεν έγινε. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς αυτό? Τι κάνουμε εμείς? Έρχεται τουριστική περίοδος, ξέρετε. Και για αυτόν και για εμάς. Και ο τρόπος που έθεσε τα πράγματα δείχνουν ότι η οικονομία του κάπου ταράζεται. Δεν είναι ο πληθωρισμός, δεν είναι η λίρα που πέφτει, δεν είναι ότι έχουν σημανθεί πάνω από 10 τραπεζές του, δεν είναι ότι η Moody's και όλες οι άλλες οι εταιρείες ιδιωτικές τον έχουν... Έχει ένα σωρό μέτωπα. Τον έχουν ήδη σβήσει σχεδόν, έχει πρόβλημα οικονομίας αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ανάγκας και θεοί πείθονται. Αναγκάζεται και έχει και τις εκλογές μπροστά του, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή προεκλογικά να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και δεν θα το κάνει, πιστεύω. Ενδεχομένως όχι, αλλά το θέμα με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς θεωρείτε ότι θα χρονίσει. Θα ποντάρει στο να χρονίσει ο Ερντογάν? Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, ειλικρινά σας το λέω. Δεδομένου στις τάσεις που έχει τηρήσει μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν μπορώ να προβλέψω. Αν κάποιος νομίζει ότι υπάρχει κάποια λύση μαγική, να την κάνουμε. Εγώ καμιά αντίρρηση, δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Πράγματι, είναι μια, ας το πούμε, έτσι θελική τακτική της Τουρκίας, την οποία έχει εφαρμόσει, σας λέω, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με την Ιταλία. Δεν είναι ότι το έχει κάνει μόνο στην Ελλάδα. Μια καθημερινή ανταλλαγή που αυτό έχει γίνει 30 φορές στα σύνορα και είχε λήξει το θέμα σε τοπικό επίπεδο. Πάντως δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτή του Ερντογάν, ούτε με τη διεθνοποίηση του θέματος, ούτε με εγώ την καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχω άλλη την άποψη. Είναι στα κάτω των Ευρωβουλευτών για άμεση ελευθερία. Είναι στα κάτω του Ερντογάν αυτή τη στιγμή.
μπορεί, όπως λέτε, να φοράει την καλοπροαίρετη αυτή για να πάρει ψήφους κλπ. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι αυτή η συνέντευξη που έδωσε είχε και θετικά στοιχεία. Ποια είναι αυτά, για πείτε μας. Ναι, βεβαίως. Για μένα το γεγονός ότι είπε κάναμε λάθος, ας πούμε, τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Θάλασσα είναι, μπορούμε και οι δύο να τη χρησιμοποιούμε και αυτά. Δηλαδή είδα μία διάθεση, το πόσο την πιστεύει και το πόσο υποκριτική είναι τη στιγμή που έχουμε 900 παραβιάσεις το 18 και 670 το 17. Σίγουρα, αλλά θέλω να μου πείτε, εσείς εμπιστεύεστε τον κύριο Ερντογάν ότι τα κάνει κανείς αυτά χωρίς σκοπιμότητα? Δηλαδή, θέλω να πω, όταν λέει να κατηθήσουμε στο ίδιο τραπέζι και να αφήσουμε πίσω μας τις διαμάχες και τους διαξηφισμούς και τις αντιθέσεις που έχουμε διαφορετική θέση σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, δεν θα θέσει θέμα να τα βρούμε, ελάτε να τα μοιραστούμε, τις βραχονισίδες? Δηλαδή, θέλω να πω, έχει δείξει τις προθέσεις του. Δεν είναι ότι ξαφνικά άλλαξε και έκανε στραφή. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται, αλλά ξέρετε, η γεωγραφική θέση δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι γείτονας και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, γιατί είναι μερικοί που το παίζουν πολέμαρχοι ή από την τηλεόραση ή από τους καναπέδες. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παρχιστόπουλο, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε για το περιστατικό με τη Βραχονισίδα. Ακούσαμε και τον κύριο Ερντογάν πάλι να ισχυρίζεται και ο ίδιος, αλλά και ο σύμβουλός του, ότι υπεστάλησαν οι ελληνικές σημαίες από τις Βραχονισίδες. Η ελληνική κυβέρνηση το διαψεύδει μεν, αλλά θέλω να μου πείτε, αν αυτό το περιστατικό, γιατί πολλοί το καταδίκασαν, πολλοί είπαν ότι φταίνε τα παιδιά που ανέβασαν τις σημαίες, αν θεωρείτε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο ευθύνεται η ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα οι τρεις νεαροί, ή η Τουρκία που παγίως και συνεχώς και διαχρονικά θέτει θέμα γκρίζων ζωνών και αμφισβητούμενων βραχονισίδων. Εξωτερική πολιτική πάντως δεν γίνεται. Όταν πιούμε τρία τσίπουρα και πήγαμε να κάνουμε διακοπές στις ημέρες του Πάσχα, δεν είναι αυτό εξωτερική πολιτική. Η κυρά της Δρόσας, θυμίζω, τη σήκωνε τη σημαία 30 χρόνια, αλλά έμενε στο νησί επάνω, δεν έφυγε. Ναι. Δεν κάναμε βολτίτσα, έπιαμε 10 ούζα, πήγαμε, βάλαμε τις σημαίες και φύγαμε. Εντάξει, και τα παιδιά. Τι θέλω να πω. Επιπολαιότητα, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα τους σκοτώσουμε. Άρα το καταδικάζετε τη συγκεκριμένη στάση. Γιατί είναι μια πράξη ενός Έλληνα σε μια ελληνική επικράτεια. Αν μη τι άλλο, θα περίμενε κανείς να μην το καταδικάσουν έτσι απερίφραστο το συγκεκριμένο περιστατικό. Μια και εμείς οι ίδιοι λέμε έχουμε ότι τελείως... αυτές οι ελληνικές βραχονισίδες. Ξαφνικά με το να λέμε ότι αυτό είναι μια στάση ανεύθυνη, δεν γκριζάρουμε κι εμείς με τη σειρά μας στην περιοχή όταν θέτουμε θέμα μη αποδεκτής πράξης σε μια ελληνική επικράτεια. Εγώ θα επικαλεστώ την άποψη του Προέδρου της Δημοκρατίας για να μην παραξηγηθώ. Και σας λέω ότι είναι ακριβώς η ίδια θέση. Κανείς δεν επένεσε, κανείς σόφρον Έλληνας δεν επένεσε τις πράξεις των τριών νεαρών. Λέω, εξωτερική πολιτική με αυτό τον τρόπο δεν γίνεται. Τον γκρίζαν, λέτε, την γκρίζαν την περιοχή οι Έλληνες. Εγώ λέω το εξής, ότι η συνθήκη της Λοζάνης. Και το ακούσαμε και αυτό, έτσι. Η συνθήκη της Λοζάνης, για όσους διαβάζουν, έχει γίνει αποδεκτή από τον Ερντογάν. Και λέει ότι είναι άδικη. Να. Αυτά είπε τουλάχιστον όταν έδωσε τρεις συνεντεύξεις. Και λέω εγώ, έρχεται καλοκαίρι, θερμό επεισόδιο, δεν συμφέρει ούτε εμάς ούτε την Τουρκία. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί από τον τουρισμό πιστεύω και νομίζω ότι τις καλές. Την καλή πλευρά αυτή τη συνέντευξη, καλό είναι να την καλλιεργήσουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριε Παπαχριστόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Κάπου εδώ, εμείς κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας, να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα στις 12, εδώ στο SBC. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.